όταν το άκουγα αυτό από την Άλεξη την Πρωτοψάλτη, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα το ζούσα και κανονικά ένα βενζινάδικο πάνω στο σύννεφα. Κούκου βενζινάδικο, με τα χρώματά μας. Πραγματικά. Πες καμιά φορά στη ζωή πως είναι τα πράγματα εντωμεταξύ εδώ. Να, τώρα είμαστε πάνω στα σύννεφα, πιο κοντά στους πλανήτες, θα μας πει η Άση μας εδώ. Με μια μεγαλύτερη χαρά πιστεύω τις προβλέψεις για όλη την εβδομάδα είναι και θα έρθει. Και εδώ είναι που θα φτιάξει ονειρική ντοματόπιτα στο λεπτό ο MasterChef μας, Λάμπρος Βακιάρος. Θα σας δώσουμε δώρα. Φυσικά θα μιλήσουμε για αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που συνέβησαν στο MasterChef. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Εδώ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ στο σύννεφο θα έχουμε και τη Λάουρα Νάργες. Ναι. Βέβαια, όλα αυτά όχι πριν δούμε τα 14 πιο κουκουβίδια της σημερινής ημέρας. Ναι, όχι βέβαια, για όνομα του Θεού. Παιδιά, ερχόμαστε! Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βλέπετε από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, είμαστε εδώ. Η φωλιά των Κούκου και σήμερα, Δευτέρα. Και βεβαίως το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι το 211-0168-678. Και 211-0168-679. Καλημέρα, παιδιά, πώς είστε σήμερα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, καρτερέ, όπως Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρησή μας. Θα φτάσουμε στο νούμερο 1 που είναι κάτι το οποίο θα μας ταξιδέψει και θα μας δώσει έτσι μια άλλη όψη της ζωής που πλησιάζει. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από το νούμερο 14, το οποίο είναι διαφορετικό και είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και να τα σκεφτόμαστε και να σκεφτόμαστε και τους ανθρώπους που για μας θυσιάζουν την ζωή τους, τους ανθρώπους που παλεύουν για να είμαστε εμείς όπως πρέπει, να έχουμε τις ζωές μας, να ζούμε ειρηνικά. Και αυτό θέλουμε όλοι βέβαια. Δυστυχώς όμως, όπως όλη η Ελλάδα γνωρίζει και πώς να πω τώρα, και όλη η Ελλάδα θα μπορούσα να πω ότι είναι στο πλευρό αυτής της οικογένειας του αδικοχαμένου Σμιναγού, Γιώργου Μπαλταδόρου. Θέλουμε και εμείς να εκφράσουμε στην οικογένειά του τα συλληπιτήριά μας, όχι μόνο εμείς οι δύο, ενώ όλοι μας εδώ όλοι από μας την εκπομπή. Η κηδεία του έγινε το Σάββατο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια ούτε για αυτό που συνέβη, ούτε και για την κατάσταση των συγγενών του. Πραγματικά, ας μην τον ξεχάσει κανένας. Εμείς θα τον ξεχάσουμε σίγουρα, ενώ και η πολιτεία. Και να στείλουμε τη δύναμή μας στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του και στους υπόλοιπους γενικούς. Και τις ευχές μας, τα συλληπιτήριά μας. Στην Κρήτη, λοιπόν, όμως, έγινε ο μαραθώνιος. Στο μαραθώνιο ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν τα 42 χιλιόμετρα, υπάρχουν τα 10 χιλιόμετρα και τα 5 χιλιόμετρα. Στο μαραθώνιο λοιπόν των 42 χιλιόμετρων. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Υπήρχε ένας αθλητής που τερματίζοντας αφιέρωσε μία μαντινάδα στον αδικοχαμένο Σμιναγό μας. Και ας δούμε ποια ήταν αυτή. Με λίρα θα τερματίσει, με λίρα λοιπόν. Ένας αθλητής ο οποίος τερματίζει κρατώντας τη λίρα. Οπότε Χρύσα, δεν ξέρω αν είσαι κοντά εκεί. Έλα, για πάρτε τα μικρόφωνα κοντά. Βέβαια, βέβαια, κοντά να δούμε τι θα παίξει. Λοιπόν, Μανώλης Παπαδάκης λοιπόν. Η Λεβεδιά είναι μια πληγή που πάντα αίμα τρέχει. Που πάντα αίμα τρέχει, Θεέ μου, και πώς την έβαστα εκείνος που την έχει. Αφιερωμένος στον πιλότο μας, τον Μπαλταδόρο. Τα το θυμάται η γονέη του και εύχομαι σε όλους ο πόνος που νιώθουν οι δρομοί στον τερματισμό να είναι ο μεγαλύτερος που θα νιώσετε και προσωπικά και οι άνθρωποι. Καλή συνέχεια.
Και να σας πούμε ότι σε αυτό το μαραθώνιο, τα 42 μέτρα, ήταν ο αθλητής μας που αφιέρωσε την μαντινάδα αυτή στον αδυναμωμένο πελώτο. Στα 10 χιλιόμετρα είναι ήδη, η διαδρομή ήταν αφιερωμένη ήδη σε ένα άλλο μυναγό, τον Κώστα Ηλιάκη, που είχε φύγει το 2006, του οποίου τα αδέρφια ήταν βεβαίως και στην κηδεία και στον αποχαιρετισμό του σμυναγού μας, του Γιώργου Μπαρταδόρου. Αυτά από εμάς, τα συλληπιτήρια μας και πάλι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε ποτέ ξανά τέτοια. Ποτέ. 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 Ούτε αυτό έπρεπε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, μετά από αυτό που νομίζω ήταν πολύ σημαντικό να το δείτε και να έχουμε και εμείς τη δική μας μικρή αναφορά σε όλο αυτό το μεγάλο και πολύ τραγικό που έγινε, πάμε να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματά μας στο νούμερο 13. Στο νούμερο 13 που έχουμε τι, λέτε. Έχουμε αποκλειστικό. Στο νούμερο 13 έχουμε ένα από τα πολύ καλά παιδιά της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Τάσος Τεριάκης, που ξεκίνησε από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Χρόνια συνάδελφος, καλός συνάδελφος και πολύ προσγειωμένο παιδί. Είναι χρόνια επίσης μαζί με τον Κουτσογιαννόπουλο, παλαιότερος συνάδελφος, μπροστά στην κάμερα στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Ο Τάσος. Από εδώ και στο εξής. Και κάνει και εξαιρετική δουλειά. Κάνει κάτι χαρακτηριστικά βίντεο, έρευνες. Τώρα είναι ένα από τα πιο καλά παιδιά της τηλεόρασης. Πολύ δουλευταράς. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μείνει τόσα χρόνια μαζί με έναν επιστήθιο φίλο της Ελένης, όπως είναι ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος στη θέση αυτή. Ο Τάσος όμως, όπως λέει αποκλειστικά λοιπόν στην Κατερίνα Ντιμπούσιου, πλέον όταν τη φεύγει από το στούντιο, τι πηγαίνει να κάνει. Τι. Πάει και σερβίρει. Ως άλλος, Πέτρος Κωστόπουλος, στο δικό του καφέ που είναι κομμωτήριο καφέ. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κομμωτήριο 50 χρόνια στο Εγάλαιο και αποφάσισε μαζί με τον αδερφό του να κάνουν κάτι καινούριο και το κομμωτήριο το κάνουν κομμωτήριο καφέ. Με το όνομα 11 Cat and Coffee στο Εγάλαιο. Εκεί λοιπόν, κυρία μου, μπορείς να βρίσκεις τον Τάσο Τεριάκη και να σου λέει πολλά όμορφα πράγματα μετά την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Πάμε να το δούμε στο νούμερο 13. Τάσο, μου κάνει εντύπωση που σε βρίσκω σε ένα τέτοιο χώρο εκτός πλατό. Είναι μεγάλη ιστορία. Προϋπήρχε εδώ το μαγαζί ως κομμωτήριο. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Σκέψω ότι οι γονείς μου είναι 50 χρόνια μέσα σε αυτό το μαγαζί. Ακολούθησε ο αδερφός μου. Επειδή τρέχουν οι εξελίξεις, φροντίσαμε να κάνουμε έναν ιδιαίτερο χώρο που θα τα συνδυάσει και την ανδρική περιποίηση και την παιδική και τον καφέ. Να σας φέρω και καφέ, κύριε, και όλο μετά. Τι καφέ θέλετε, ένα φρέντο εσπρέσο, πολύ λίγο. Ωραία. Εσύ πώς ξέφυγες από την κομμωτική. Μεγαλώσαμε μέσα στις τρίχες και οι δύο. Είχα το σαράκι το δημοσιογραφικό. Το έγραψα σε έκθεση της Τετάρτης Δημοτικού. Έκανα 15 χρόνια ειδήσεις, αστυνομικό, δικαστικό, ελεύθερο και τα τελευταία 8 χρόνια είμαι με την Ελένη. Φέτος κάνατε ένα άνοιγμα λίγο διαφορετικό. Η Ελένη τόλμησε να κάνει και πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Τόλμησε και συνέντευξη με πολιτικό. Κοίτα, στον τομέα των συνεντεύξεων, νομίζω ότι οι ίδιοι καλεσμένοι της έδωσαν τα μπράβο που έπρεπε. Χειρίστηκε πάρα πολύ καλά υποθέσεις που η ίδια δεν φανταζόταν ότι μπορεί να χειριστεί. Έμαθα. Βρέθηκες με τη μάνα μου. Βέβαια, τα είπαμε. Καταχάρηκε. Τα είπα, μου το είπε. Ειλικρινά πήρε τέτοια χαρά που σε είδε. Τι να σου πω τώρα. Γιατί μου λέει κάθε φορά εδώ και χρόνια. Αφού είναι το παιδί, τα θέματα πόσο μ' αρέσουν. Βάλε παραπάνω. Η κυρία Ζέτα, είναι αλήθεια αυτό. Ψάχνει κάθε μέρα να δει τι θέματα θα παίξω. Και όταν την πετυχαίνω έξω, πάντα αυτό μου λέει. Εντάξει, είναι αβαντάζ αυτό. Είναι μεγάλο αβαντάζ. Αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον Θοδωρή τον Κουτσογιαννόπουλο, είστε οι άνθρωποι που έχετε μείνει τα περισσότερα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία, στο πάνελ, έτσι. Ναι. Δύσκολα μπορεί να εμπιστευτεί ανθρώπους για να τους έχει για πολλά χρόνια μαζί. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν δεθεί και όταν βρει την απαραίτητη χημεία, δεν θέλει να κάνει αλλαγές μεγάλες. Βεβαίως, στον χώρο που δουλεύουμε, οι αλλαγές γίνονται ανά πάσα στιγμή. Εγώ είμαι στρατιώτης στην εκπομπή. Ό,τι και να μου πούν, είμαι εκεί και το κάνω. Σου έχουν λείψει κάποιοι άνθρωποι που ήταν παλαιότερα στο πάνελ, που έχεις και φιλικές σχέσεις μαζί τους. Όχι, γιατί έχουμε όλους. Η Κατερίνα Ζαρίφη, ας πούμε. Έχουμε όλους επικοινωνία και επαφή. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε καθημερινά μαζί, αλλά με όλους μιλάμε. Όταν βρισκόμαστε, γελάμε. Εντάξει, είναι οι εκπομπές, το ξέρεις και εσύ καλύτερα. Έχει πρόσωπα που ανακυκλώνονται. Κανένας δεν μπορεί να είναι για πάντα. Αύριο δεν θα είμαι εγώ, θα είσαι εσύ. Έτσι γίνεται σε αυτή τη δουλειά. Ένας πραγματικά πολύ αξιόλογος δημοσιογράφος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος φαίνεται. Δεν τον ξέρω. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση το όταν δεθεί δεν κάνει αλλαγές σε μια χρονική στιγμή, ας πούμε, μια σεζόν που έχουν φύγει από το πάνελ και την ομάδα της Ελένης Μενεγάκη και η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Γρηγόρης Κουντάρας που ήταν μαζί της πάρα πολλά χρόνια και ήταν και σε επιτελική θέση στην εκπομπή. Ναι. Άρα
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι... ότι δεν κάνει εύκολα αλλαγές. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να χρειάζεται να σημαίνει ότι έρχεται ο χρόνος, μπορεί να δένεται, μπορεί όντως να έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα της, τους οποίους τους εμπιστεύεται, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να αισθάνεται ότι πρέπει να αλλάξει αυτό για να αλλάξει και λίγο η εικόνα της εκπομπής. Ίσως να γίνει λίγο διαφορετική για να μην βλέπει. Μπορεί, παιδιά, σημαίνει και κάτι άλλο. Όταν είσαι δεμένος με ένα συνεργάτη, ας πούμε ακριβώς για τον Γρηγόρη τον Κουντάρα, θέλω να πω πάλι. Μπορείς να τον κρατήσεις, άμα δεν τον θέλεις μπροστά, γιατί αλλαγές έχουν γίνει μπροστά, μπορείς να τον κρατήσεις πίσω. Όχι να φύγει τελείως. Και ας πούμε τώρα, βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει. Δηλαδή, έφερε το Μάκη Πουνέντι με τα βαΐων και κλάδων. Και τώρα είναι έξω ήδη τρεις μέρες. Δεν ξέρουμε αν θα βγει. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εκτός, όπως μαθαίνω τουλάχιστον εγώ. Και αυτή, σήμερα δεν θα είναι σίγουρα ο Μάκης Πουνέντι στην εκπομπή. Θα είναι στην θέση του πάλι η Ευελίνα Νικόλιζα. Νικόλιζα που λέγαμε ότι έκανε δοκιμαστικό. Ότι έκανε δοκιμαστικό. Η κόρη της Μπέση Αργυράκη ήταν και την πρώτη εβδομάδα. Θα είναι και σήμερα, μαθαίνω. Επίσης, άρα πήγε καλά. Μάλλον πήγε καλά αυτό. Έφυγε ένας άντρας και έρχεται η Ευελίνα. Εγώ, όπως μαθαίνω, ο Πουνέντι στην πρώτη εβδομάδα έκανε γυρίσματα όχι για την εκπομπή, για κάτι διαφημιστικά δικά του με την εταιρεία που έχει. Και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ούτε αυτή τη βδομάδα θα είναι εκεί ο Μάκης Πουνέντις, χωρίς όμως. Ο οποίος Μάκης Πουνέντις. Να σπάει αυγά, δηλαδή δεν είναι ευριασμένος. Ναι. Λέει... Ο οποίος Μάκης Πουνέντις πέρσι έμπαινε, όπως μπαίνει η Ευελίνα Νικόλιζα, στη θέση της Κατερίνας Ζαρίφ και του Γρηγόρη Κουντάρα. Να σου πω κάτι, αυτό το εκείνη κομμάτι. Και ο τρόπος που μίλησε ο Τάσος δείχνει πραγματικά ένα παιδί που έχει ευγένεια και επειδή μιλάει στην τηλεόραση, απευθύνεται σε όλους, ξέρει πολύ καλά πώς να φιλτράρει αυτές τις αλλαγές που κάνει τα δύο κυρίως τελευταία χρόνια η Ελένη. Να σας πω κάτι, παιδιά, αυτό που γίνεται, να πας σε μια εκπομπή και να ξέρεις ότι τους δύο τελευταίους μήνες θα είσαι ο άνθρωπος που θα πεταχτεί εκτός, γιατί αυτό είναι, σε παίρνει ένα μαϊκό χέρι και σε πετάει εκτός από τη θεσούλα σου για να δοκιμαστεί κάτι άλλο. Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά σε καμία ελληνική εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα. Και πέρσι και φέτος, το τελευταίο δίμηνο, γίνονται αλλαγές. Αλλά γίνονται αλλαγές εις βάρος των ανθρώπων που καλώς κακώς επιλέχθηκαν για μια θέση. Είναι σαν να μου πεις τώρα δηλαδή ότι εμείς εκπομπή πάμε μέχρι δεν ξέρω πόσο Ιουλίου. Αλλά Στέφανε, επειδή του χρόνου θέλω να δω πράγματα, κάτσε εκτός ή κάτσε σπίτι σου και εγώ θα δοκιμάσω τον Χ ή την Ψ. Ναι, και Στέφανε, δεν κάνουν δοκιμαστικά μετά το τέλος της εκπομπής, το κάνουν και μετά από αέρα. Ναι. Συγγνώμη, και δεν κάνουν όλες οι εκπομπές, ίσως και οι τηλεθεατές δεν το ξέρουν, κάνουν δοκιμαστικά μετά το τέλος της εκπομπής και συνήθως και μετά το τέλος της σεζόν είναι και πιο κομψό. Όσοι είναι να συνεχίσουν μέχρι το τέλος της σεζόν, συνεχίζουν. Δεν το κάνουν την ώρα του αέρα. Μπορεί να προσθεθεί κάποιος, δεν βγαίνει κάποιος για να μπει. Είναι ή μπορεί να αφαιρεθεί, αλλά μόνιμα, αλλά άλλο κάνω δοκιμαστικό. Με συγχωρείς, ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Κανονικά, ναι, τα δοκιμαστικά γίνονται για να χτίσεις μια ομάδα μετά το τέλος της σεζόν στο χτίσιμο της επόμενης. Ναι. Αλλά όχι ότι όταν σου αρέσει ένας και έχει κάνει κάτι, δεν έχει συμβεί, να τον ξαναφέρεις και να τον ξαναφέρεις. Άλλο να τον ξαναφέρεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιος διωγμός μέσα στη μέση ναι, αλλά, σεζόν, ρε, παιδιά, να σας σαν είναι οριστικό. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά είναι δεδικασμένο. Δηλαδή, για μένα, όποιος αποφασίζει να πάει στην εκπομπή της κυρίας Μενεγάκη που κάνει χρόνια καλά τη δουλειά της, με αυτά που έχει δείξει πέρσι και φέτος, πρέπει λίγο σε απόγνωση. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι κατά το Πάσχα μάλλον η θεσούλα σου τρίζει, ή είσαι καλός ή δεν είσαι καλός, είτε είσαι συνεπής ή δεν είσαι συνεπής. Όταν κάνεις μια επιλογή για να πας πλέον εκεί. Όταν κάνεις μια επιλογή και το ξέρεις αυτό που λες εσύ, Στέφανε. Είναι απεγνωσμένη επιλογή. Κάνεις την επιλογή εσύ προσωπικά και ξέρεις ότι μπορεί να σου συμβεί αυτό. Όπως και σε οποιαδήποτε δουλειά όμως, δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα τελειώσεις τη χρονιά σου έτσι. Φυσικά και πάνω σε αυτό θα ήθελα να κάνουμε όλοι λίγο έτσι να δούμε. Τρίζει για δες. Εγώ. Παιδιά, η δικιά μου είναι. Η δικιά σου τρίζει. Εμένα από τώρα. Έτριζε στο τεστάκι που κάναμε αντοχής. πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ με αυτά και με αυτά στο νούμερο 12. Έχουμε τον έκτακτο Γιάννη μας. Άλλη εβδομάδα Γιάννη μας. Κατάλαβες, εγώ δεν έχω κάνει καρέκλα, οπότε δεν τρίζει τίποτα. Οπότε είμαι όρθιος και τα λέω ωραιότατα. Έτσι αγόρι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και είναι και πολύ ωραίο αυτό το ροζουλί σακάκι που φοράει σήμερα Γιάννη. Υπάρχει λόγος που το φοράω. Γιατί για πρώτη φορά θα αποκαλύψω κάτι αισθηματικό. Κύριο, σας έχω πει τηλεοπτικά. Για να δούμε αν θα είναι σωστό όμως Γιάννη. Πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αισθηματικό, κάτι που αφορά στην προσωπική ζωή ανθρώπων, εάν δεν το έχω τσεκάρει και αν δεν ξέρω ότι σε λίγο καιρό θα μαθευτεί. Τι εννοώ? Σε πολύ λίγο λοιπόν διάστημα θα έχουμε νομίζω τη δημόσια επανεμφάνιση ενός πολύ αγαπημένου ζευγαριού, το οποίο υπήρξε πολύ αγαπημένο ζευγάρι και όπως θα λέει και ο Στέλιος Ρόκος, οι μεγάλες αγάπες δεν τελειώνουν ποτέ.
Ήταν ζευγάρι λοιπόν πριν από 9 χρόνια. Αναφέρομαι στο Γιάννη Πάριο και στην Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Και ναι, κρατερέ μου, ναι, Κατερίνα μου, ξέρω. Και εγώ έχω κάνει αυτή την ερώτηση πολλές φορές στην Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Εδώ και 3-4 χρόνια έχουν βαλθεί τα περιοδικά και στέχια γράφουν επανασύνδεση και επανασύνδεση και επανασύνδεση. Μάλιστα, εγώ, επειδή πριν από 2 χρόνια η Αλεξάνδρα είχε κάνει διακοπές στην Πάρο και είχε ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες από το σπίτι του Γιάννη Πάριου, τότε είχε λίγο αναζωπηρωθεί όλο αυτό το ενδιαφέρον και την είχαν ρωτήσει και την είχα ρωτήσει και εγώ προσωπικά σε συνέντευξη που είχαμε κάνει στο περιοδικό. Και αν ίσχυαν οι φήμες που την ήθελαν ζευγάρι, επανασύνδεση. Και δεν ήταν ζευγάρι, δηλαδή, αφού ήταν ζευγάρι με τον Πάριο, παιδί. Επανασύνδεση. Παιδάκι μου, αυτό, Γιάννη μου, δεν ήταν εδώ πέρα η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου. Καλέ μου, τα βλέπει που κάνει λάθο. Εξηγήστε μου, πότε ήταν είχατε... εδώ, πότε? Ήταν εδώ πότε, η κυρία Παλαιολόγου. Το λίγο νερών. Πριν το Πάσχα δεν ήταν εδώ. Και όταν τη ρωτήσαμε με την Κατερίνα, μάλιστα, εάν ευθέως, εάν υπάρχει τέτοια διάθεση, πρόθεση, κατάσταση, είπε ρητά και ξάστερα η γυναίκα. Ναι. Όχι. Όχι. Λοιπόν, αυτό που λες, κρατερέ μου, ακριβώς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που σου λέω. Διότι και πώς, αφού δεν λέμε όχι. Αφήστε με να τελειώσω. Πώς, διότι μαγειρίτσα, η επανασύνδεση έγινε το Πάσχα. Και έχω και ντοκουμέντα τώρα να σας πω. Εντοπάρω, Γιάννη. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου πήγε στο σπίτι του Γιάννη Πάριου και πέρασαν μαζί το Πάσχα και μάλιστα είχε ανεβάσει και σχετική φωτογραφία στο Instagram. Και όπως λέει λοιπόν, οι δικές μου πληροφορίες λένε, εκεί έγινε και έδεσε το γλυκό. Διότι προφανώς έτυχε. Και οι δυο τους να είναι. Να βάψουν μαζί τα αυγά. Διότι εντάξει, στο παρελθόν είχε τύχει να έχει δεσμό ο ένας και δεσμό ο άλλος. Και όπως ξαναλέω, οι μεγάλες αγάπες δεν τελειώνουν ποτέ. Και νομίζω θα έχετε και την απόδειξη τη φωτογραφική που ίσως περιμένετε. Διότι πολύ σύντομα θα δείτε δημόσια εμφάνιση αυτού του ζευγαριού. Πού θα πάνε, πού θα πάνε. Τέλεια. Καλά, τώρα δεν θα πω και όλα και θα πάνε όλοι οι φωτογράφοι. Έχω και εγώ κάτι αποκλειστικό, δεν κατάλαβα. Μα αυτά τα πράγματα κινδυνεύει μια φιλία. Δεν μπορεί να είναι πριν από ένα μήνα εδώ πέρα και να μα λέει άλλα πράγματα. Δεν λέει ποτέ ψέματα, πρέπει να σου πω. Μα δεν λέει αυτό ποτέ σου ψέματα. Γι' αυτό εμείς ήμασταν σίγουροι ότι εσύ λες ψέματα. Καλά, καλά. Καλά. Λοιπόν. Δεν είμαστε, εμείς με την Αλεξάνδρα είμαστε έτσι και ωραία. Άρα λοιπόν, θα δούμε και τις αποδείξεις. Πολύ ωραία. Να είναι καλά λοιπόν. Σύντομα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ και έτσι κι αλλιώς. Με τη χαρά των άλλων. Λοιπόν, αλλάζουμε νούμερο. Αλλάζουμε. Πάμε στο 11. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 11, όπου και πάλι θα επιβεβαιωθώ, διότι εγώ σας έλεγα πάρα πολλά πράγματα για την εμφάνιση της Γιάννας Τερζή στη Eurovision. Σας είχα πει ότι θα παίξει πολύ μπλε στο background. Σας είχα πει για λευκό φόρεμα και βεβαίως ήρθα να επιβεβαιωθώ, διότι έγινε η πρώτη εμφάνιση και η πρώτη παρουσίαση τηλεοπτική του τραγουδιού μας, το τραγουδιού Το Όνειρό Μου, που θα ερμηνεύσει στις 8 Μαΐου στη Eurovision η Γιάννα Τερζή. Και πρέπει να σας πω, την είδαμε στα Madwalk το Σάββατο. Η εμφάνιση αυτή έχει αρκετά στοιχεία από αυτό που θα δούμε στην Πορτογαλία, όχι όμως όλα. Θέλετε να το δούμε και να το σχολιάσουμε? Φυσικά! Φυσικά. Για πάμε. Το τι μου αρέσει δεν λέγεται. Δεν ξέρω, ακούω το τραγούδι, παθαίνω ενθουσιασμό τεράστιο και μου αρέσει και πάρα πολύ η εμφάνισή της. Εντάξει. Εγώ έχω βαρεθεί να βρει κακιά αυτού του πάνελ, αλλά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το λιτό, αλλά ταυτόχρονα κάναμε ουσιαστικά το λιτό ρούχο ασημένιο και κόκκινο κραγιόν. Έγινε με πολύ λάθος τρόπο να ανεβάσουμε λίγο τη λάμψη αυτού του πράγματος. Εμένα δεν μου αρέσει. Δεν είπα ότι φταίει. Και πάλι θα πω για τα μαλλιά. Τι γίνεται με αυτά τα μαλλιά. Αυτά θα είναι. Όλο αυτό δεν μπορώ να τα δεχτώ. Μισό λεπτό, γιατί μιλάει. Δεν είπα ότι θα ήταν πιο γήινη, πιο έτσι μητέρα Ελλάδα. Γιατί ρε παιδιά, τι πιο γήινη επιπάρχει από αυτό. Να κρατήσει το γήινο και να το παντρέψει με γκλάμουρ. Και είναι πάρα πολύ λάθος όλο αυτό. Μα αυτό ήταν για τις ανάγκες του σοου, είναι σαφές. Δεν θα είναι έτσι, φαντάζομαι. Είπε ότι έχει πολλά στοιχεία. Στην Eurovision. Έχει στοιχεία, φαντάζομαι το λευκό, το γαλάζιο, οκ. Okay. Εμένα δεν μ' άρεσε, δεν με χάλεσε καθόλου. Τα φορέματα που φοράνε ήτανε οι χορεύτριες πίσω. Η Κυλιακή σου άρεσε. Θα τελειώσω. Ναι. Η εμφάνιση εμένα μ' άρεσε. Δεν θεωρώ ότι ήταν περίεργη, δεν θεωρώ ότι ήταν άκομψη, δεν θεωρώ ότι ήταν χωρίς αισθητική. Νομίζω όμως ήταν καλύτερο να πάμε στη Eurovision με όχι αυτό το
γκλάμουρ. Πράγμα προτιμώ την προηγούμενη εκδοχή. Επίσης, συγγνώμη, και το, για μένα το κάτω, όταν είναι και γυαλιστερό, δεν κολακεύει πάρα πολύ το σώμα της. Είναι πιο αδύνατη κοπέλα. Της τονίζει τις καμπύλες με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Και οι κοπέλες πίσω, οι χορεύτριες. Μα δεν θα είναι αυτές. Αυτό που φοράνε. Δεν χορεύει, είναι τα μοντέλα. Τα μοντέλα, τέλος πάντων. Τα μοντέλα, τέλος πάντων. Δεν δένει ωραία με αυτό που φοράει. Γιατί δεν το φοράει σπίτι αυτό να κάνει δουλειές. Μα δεν θα. Μαριλού μου, σε παρακαλώ. Ό,τι να είναι, παιδιά. Επικεντρώσου μόνο στη Γιάννα, από πίσω θα είναι μόνο φωνητικά. Και προσπάθησε να δεις. Ναι, υποτίθεται ότι αυτό που έχουν φορέσει, ενώ μου αρέσει το φόρεμα που φοράνε. Ναι. Πρέπει να δέσει με την εμφάνιση της Γιάννας. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουν. Εκείνη τη στιγμή, δεν είναι. Δεν σε αρέσει εσένα αυτό το πράγμα, δεν μπορώ δεν να καταλάβω. Μου αρέσει, γιατί. Δεν σου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μαλώνουμε εδώ πέρα μέχρι να γίνει η Eurovision εδώ πέρα με τη Μαριλού, θα έχουμε τραβήξει τα μαλλιά μας. Το μαλλί αυτό θα είναι, παιδιά, πάντως. Είμαστε, παιδιά, παιδιά, στο νούμερο 11, έχει περάσει η ώρα. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε και έχουμε και τη δωράρα. Κρατερέ, τι γίνεται εδώ, εκεί. Εδώ, παιδιά, εδώ. Τι σας έχω εγώ εδώ σήμερα, στο 901-904. Μόνο εάν πάρτε. Βλέπετε πώς υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις. Βλέπετε τι τραγούδι παίζει στην Κατερίνα και τι τραγούδι παίζει μετά σε μένα. Βλέπετε, είναι σαφές. Είναι συγγνώμη, αλοϊκή. Το ένα μετά από σένα τι και μετά κοροϊδεύουμε τον παρουσιαστή για την έλλειψη. Για την κόμη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Είσαι στη φωλιά των κούκου, είναι σαφές. Αυτό οπότε. Ας συνεχίσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεπεράσω αυτό το σοκ. Είναι σχεδόν 9.30 ώρα. Πρέπει να φτάσουμε στο νούμερο 1. Το νούμερο 1 είναι πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσερό, πολύ το κάτι άλλο. Πολύ, και πολύ. Η Άση μας έρθει μετά για να μας πει και τις προβλέψεις για όλη την εβδομάδα. Αλλά προηγουμένως δεν πρέπει να πάμε στο νούμερο 10. Θέλετε 10, έχουμε χθεσινό βραδινό ρεπορτάζ. Γιατί η Χρυσά Λουκά ήταν κρατερέ μου στο αεροδρόμιο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποιοι επέστρεψαν? Ποιοι επέστρεψαν. Ο κ. Λικουρέζος, η κυρία Καλογρίδη, ο κ. Κοκλώνης. Ποιος ή ποια έφυγε από τη VIP είσοδο και δεν βγήκε μπροστά στις κάμερες? Ποιος. VIP είσοδο. Βέβαια. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό? Όχι. Δεν σου έχει τύχει ποτέ. Καλά κάνει. Έχει VIP λοιπόν, και έξοδο. Βέβαια, και είσοδο και έξω. Επίσης, VIP είσοδο, δηλαδή όχι την κεντρική, έχουν και τα Studio K και όταν τελείωσε το Dancing with the Stars, εκεί πήγε ο Σάββας Μπίτσας. Ποια δεν βγήκε από την κεντρική είσοδο, ποια ήταν η star της Παρασκευής στην Κριτική Επιτροπή. Η Νάντια Μπουλέ. Αυτή. Όχι γιατί είχε μάθει τα νούμερα, βγήκε την άλλη μέρα. Δεν βγήκε γενικά. Και επίσης. Αμάθε τα νούμερα. Έλα τώρα. Και επίσης έχουμε παιδιά και την Νάντια Βαλαβάνη. Την Νάντια Βαλαβάνη, η οποία μιλάει για τα πεθερικά τη. Βεβαίως, το νούμερο 10.
Και πού δεν πήγαμε για χάρη του ρεπορτάζ. Πρώτη στάση αεροδρόμιο για να υποδεχθούμε τον Αλέξανδρο Λιγουρέζο που επέστρεψε από το ταξίδι του με την Νατάσα Καλογρίδη. Εκείνη άφαντη, εκείνος αμίλητος. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς περάσατε? Πρώτη φορά καλεσμένο στο Celebrity. Πώς ήταν σαν εμπειρία? Η κυρία Καλογρίδη γύρισε μαζί σας? Άστραψε και βρόντιξε η Μαρία Κορινθίου, όχι για την αποχώρησή της από το σοου χορού, αλλά για τα σχόλια που δέχεται στο Instagram. Όταν μέσα σε μια φωτογραφία υπάρχει πάντα ένα σχόλιο, ένα εν τω μεταξύ, ένα. Αλλά αυτό το ένα, αυτό το ένα ή προσβλητικό θα είναι, ή με ειρωνία. Αν με ειρωνευτείς, θα σε ειρωνευτώ. Αν με βρήσεις, θα σε βρήσω. Αλλά μια χαρά. Δηλαδή, μια χαρά από την άποψη ότι δεν θα χαλάσω την καρδούλα μου. Αυτό θέλω να πω. Δεν, όχι, τόσα χρόνια έχω μάθει, δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενοχλούνε. Ο Γιώργος Λιάγκες με την Άντια Μπουλέ πώς ήταν? Εντάξει, μια χαρά νομίζω, ναι, δεν... Δεν είχαμε κάτι τζακωμό off camera. Όχι, δεν είχαμε. Ήταν όλα ήρεμα. Όλα καλά, όλα καλά. Η χωροταξία όμως άλλαξε κάπως, γιατί ο guest κριτής κάθεται συνήθως δίπλα στο Γιώργο Λιάγκα. Σήμερα τι συνέβη? Οπότε δεν το ζήτησε η Νάντια ή ο Γιώργος? Δεν νομίζω, αλλά τι να ζητήσει, να κάτσει η Νάντια μακριά του. Βρεθήκαμε σε event για την υγεία και την άθληση και μάθαμε πράγματα και θαύματα. Μιας και έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στον Αντένα και ακούμε για μείωση 20% του μισθού στους παρουσιαστές και 15% σε τεχνικούς και δημοσιογράφους. Αλήθεια? Ναι. Έχει γίνει κάποια ενημέρωση σε σένα, το οτιδήποτε? Όχι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα πράγματα στην διάδοχη κατάσταση στον Αντένα μετά την αποχώρηση του κυρίου Λάτσιου. Οπότε, λογικά, πάνε να βρουν τα πράγματα να πατήσουν οι άνθρωποι στα πόδια τους και θα έχουν συζητήσεις με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, διαψεύδεις τις φήμες που σε θέλουν να εντάσσεις στο πάνελ της Ελένης Μενεγάκη. Δεν διαψεύδω τίποτα, δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Αυτό που ισχύει είναι ότι έχω συμβόλαιο. Πώς γίνεται να έχω συμβόλαιο με τον Αντένα και να επανέλθω στην Ελένη ως πάνελ? Την εκτιμώ την Ελένη, εννοείται, αλλά αυτό που έχω είναι το συμβόλαιο με τον Αντένα. Αυτό τιμώ. Όταν βλέπεις κάτω από τις φωτογραφίες της γυναίκας σου αυτόν τον έναν που θα πει κάτι άσχημο? Εσείς οι ίδιοι, οι δημοσιογράφοι, με την καλή την έννοια, το τόσο, το κάνετε τόσο και το αναδοσιαμεύετε και το βγάζετε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Και σε σένα και στις δικές φωτογραφίες μπορεί να γράφουν οτιδήποτε κάποιος από κάτω, ο οποίος δεν σε γουστάρει οτιδήποτε άλλο. Δεν το βγάζετε όμως κάθε μέρα, δηλαδή να το πείτε ότι ξέρεις κάτι η Μαρία Κορινθίου ή εσύ, ότι έσβησε αυτό από το... Και ο κόσμος, και σε όλη που μιλάω έτσι, αν τυχόν παραδείγματος χάρη η Μαρία Κορινθίου ή ο Γιάννης Αρβάς σβήσανε κάποιον ή κάποιος τον έβρισε. Και να το συζητάς τώρα του δίνεις αξία. Οπότε, κάπως το συζητάμε. Βλέπουμε σήμερα έχεις έρθει πάλι με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, όλα καλά. Ναι, είμαστε μαζί συνέχεια παντού παρέα. Το θέμα είναι το απολαμβάνουμε την κάθε μέρα. Είμαστε ένα φυσιολογικό ζευγάρι. Που όπως όλα τα ζευγάρια θα πάνε κάπου μαζί, θα φάνε μαζί, θα κοιμηθούν μαζί, θα ξυπνήσουν μαζί. Και είναι όλα τέλεια. Τα πεθερικά τα γνώρισες? Τα πεθερικά τα γνωρίζω. Έχω πει ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς του Κωνσταντίνου και με την αδερφή του και ο Κωνσταντίνος με τους δικούς μου. Αναζητώντας τον Ατίκ, μάθαμε τι κοινό έχει η Κατερίνα Παπουτσάκη με τη Ζωζό Σαπουτζάκη. Προς το παρόν συζητάμε για τις αϊπνίες μας. Αυτό είναι το βασικό μας θέμα επαφής. Σε ταλαιπωρία αϊπνία. Εντάξει, μετά το μάξιμο που δυσκολεύτηκα γενικά να τον κοιμήσω μέχρι τα 3 του χρόνια, ήταν δύσκολο στον ύπνο. Μου έχει μείνει ένα τέτοιο κουσούρι, αλλά το δουλεύω. Όμορφη Κατερίνα μας, όμορφη. Μπράβο, ωραία. Πολλά πράγματα σήμερα μέσα πολλά σε αυτό. Πολλά πράγματα, αλλά η κυρία Καλογρίδη έφυγε από αυτήν την περιβόητη τελικά VIP έξοδο του Ελ Βενιζέλος, που τώρα τη μάθαμε. Ναι, γιατί δεν έφυγε ο Αλέξανδρος Λιγουρέζος? Δηλαδή, εκείνος είναι που δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις και είναι και πιο VIP, ας πούμε, είναι πιο ξένος στα μέσα και στις δηλώσεις. Πολύ λογικό, γιατί παιδιά ήθελε να το πάρει πάνω του. Τις είπε τη Νατάσα, επειδή εσύ θα έρθουν οι άνθρωποι οι δημοσιογράφοι. Ήταν είσαι μια καλλιτέχνης και θα αναγκαστείς να μιλήσεις και να πεις και δύο λόγια. Άστο, φύγε εσύ από την εξωτερική. Εγώ ξέρω. Θα βγω εγώ και δεν θα μιλήσω. Μου φάνηκε πολύ λογικό. Εγώ θέλω να πω ότι έχασε η Βενετιά Κοκλώνη. Και το έχω. Ήταν η Νατάσα. Και μια για τη Βενετιά, να σας πω τι έγινε στη Βενετιά, παιδιά. Τι έγινε? Έχουμε συνέντευξη σε γόνδολα. Έχουμε κοινή. Έχουμε συνέντευξη. Κοινή συνέντευξη. Και γέφυρα. Έχουμε συνέντευξη πάνω από γέφυρα, κάτω από γέφυρα. Έχουμε με θέα τον Άγιο Μάρκο. Έχουμε συνέντευξη σε σπα. Άρα κοινή. Γενικά υπάρχουν διάφορες συνέντευξεις. Σε σπα, όχι. Έτσι στη γόνδολα. Περίμενε, είναι κοινή συνέντευξη όπου μιλάνε? Έχουμε, δηλαδή. Έχουμε καταρχήν. Έχουμε κοινή συνέντευξη, σου λέω.
Μάλιστα. Έχουμε κοινή συνέντευξη. Πολύ ωραίο. Με έναν διαδραστικό, με ένα διαδραστικό τρόπο. Θα έχουμε δύο επεισόδια. Εν τω μεταξύ γίνεται ο κακός χαμός, του ζητάνε του Κοκλώνη όλοι τα πλάνα. Ποιος θα τη ζεράρει πρώτος. Και ο Κοκλώνης, όπως έχω μάθει, έχει πατήσει πόδι και είπε να τη ζεράρει το πρόγραμμα του Αντένα. Με τρέιλερ, καταλάβατε, με τρέιλερ. Άκουσε τώρα να δεις τι πάθαμε. Λοιπόν, ωραία, πάμε στο νούμερο 9. Πάμε. Πάμε στο νούμερο 9. Πάμε στο MasterChef. Ώρα για MasterChef. Ξανά. Ώρα για MasterChef. Καλύτερα λίγο. Ναι, γιατί δεν είναι τόσο απλό, παιδιά. Πάμε. Ποιος είδε το επεισόδιο αυτό το μοναδικό. Όλοι. Το απίστευτο. Όλοι. Το συγκινητικό. Εξαιρετικό. Ήταν το πιο συγκινητικό επεισόδιο. Πολύ ωραίες εκπλήξεις. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί όταν ανοίξανε το Mystery Box, είδαν ένα τάμπλετ. Λέει, αυτό το τάμπλετ τώρα τι θα κάνουμε, θα παίξουμε κανένα παιχνίδι, θα μαγειρέψουμε μέσα από αυτό. Όχι, δεν μαγειρέψαμε μέσα από αυτό. Αλλά είδανε βίντεο από τους δικούς τους ανθρώπους, παιδιά. Πάρα πολύ συγκινητικό. Θέλω να πάμε να το δούμε και να σχολιάσουμε μετά. Να δούμε δηλαδή και ποια ήταν η μαμά του Αργύρη, τον άντρα της Μάγκη, στο νούμερο 9. Μπροστά σας, όπως βλέπετε, έχετε ένα τάμπλετ. Θα θέλουμε να το ανοίξετε ένας-ένας, ξεκινώντας από τον Δημήτρη. Δημήτρη, ενεργοποίησέ το και πάτα το play. Μπαμπά, μου έχει λείψει πολύ στιγμή αυτή που παίζουμε ξυλαροπόλεμο και οι σκανταγές που κάνεις. Περισσότερο όμως μου αρέσει που φτιάχνεις τηλεφαγητά. Οπότε, μπαμπά, θέλουμε να μας φτιάξεις ένα ωραίο φαγητό που ξέρεις ότι μας αρέσει πολύ και θα αδειάζαμε το πιάτο, φυσικά. Σ' αγαπάμε πολύ πολύ. Φιλάκια πολλά. Σε ό,τι κάνεις, καλή επιτυχία. Ναι, μπράβο. Δεν θα κλάψω. Πώς αισθάνεσαι, το πρώτο πράγμα που αισθάνεσαι. Τα σφυγείς. Τιμολέον, θέλουμε να κάνεις το ίδιο. Αγάπη μου, γεια σου. Θα ήθελα να σου θυμίσω τα ωραία φαγητά που κάναμε μαζί, να σου πω ότι σε αγαπώ πολύ, ότι είμαι πολύ περήφανη για σένα και για μένα είσαι πάντα ο νικητής. Η μαμά που τα έχει... Έχει τραβήξει πολλά για μένα. Λείπει ο μπαμπάς από αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρω πόσο περήφανη όντως είναι που είμαι εδώ και ό,τι έχω καταφέρει μέσα από αυτήν όλα αυτά τα χρόνια. Αργύρη, σειρά σου. Αργυράκο μου, γεια σου. Είναι πολλές οι στιγμές που θυμάμαι μαζί σου. Ένα τελευταίο ταξίδι που θυμάμαι και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό είναι που βρεθήκαμε στο Λονδίνο πρωτοχρονιά και δειπνήσαμε στο εστιατόριο που εργαζόσουν. Γι' αυτό, Αργυράκο μου, θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω στο Λονδίνο και να μου φτιάξεις ένα πιάτο που να μου φέρει πίσω τις αναμνήσεις που περάσαμε εκεί μαζί. Σ' αγαπάμε όλοι, είμαστε ευτυχισμένοι για σένα, είσαι ο καλύτερος για μας. Mi manchi tanto, manchi anche a Mattia, ma siamo fieri ed orgogliosi del percorso che stai facendo. Desidererei una cosa da te, che cucinassi qualche cosa che ci ricorda il nostro primo appuntamento a Salonicco. Spero che farai un piatto degno del nostro incontro e che dia l'amore che abbiamo l'uno con l'altro. Mi raccomando, sii forte e vai fino alla fine. Ti amo. Έλα, Χριστό, πάμε. Αδερφέ μου, σε αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρεις. Μου λείπεις ακόμα περισσότερο. Θέλω να με κάνεις πάλι περήφανο.
και ελπίζω σύντομα να γυρίσει στο σπίτι, αλλά με τίτλο του MasterChef. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία για το πιάτο σου σήμερα. Γιώργο, είσαι έτοιμος. Αγάπη μου γλυκιά, είμαστε πάρα πολύ περήφανες και εγώ και η κόρη σου που είσαι τόσο καιρό μέσα στο παιχνίδι. Σε αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε να σου θυμίσουμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή μας. Το γάμο μας και τη βάφτιση της κόρης μας, που αν θυμάσαι ήσουν με ένα μπιπερό και γύρναγες γύρω-γύρω από το ιερό. Σε αγαπάμε πολύ, καλή επιτυχία. Όντως, εγώ είμαι χαζή, φέρτε μου λίγο. Όντως, ένα πάρα πολύ συγκινητικό επεισόδιο. Μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Όσοι είδαμε το επεισόδιο, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Γιατί στην αρχή που άρχισε με το Δημήτρη, ήταν ήδη συγκινητικό. Και μετά, όσο ένας παίχτης άνοιγε το τάμπλετ του, η συγκίνηση είχε αρχίσει και με γεωμετρική πρόοδο μεγάλωνε. Κατερίνα, δεν τα φαίνεις κατά εδώ. Οπότε ήταν, ναι. Οπότε ήταν, μοιράζομαι μοντιλάκια τώρα. Εγώ εκεί με τις μανούλες, ζορίζομαι πάρα πολύ. Μέχρι να φτάσουμε... Στέφανε, θες κανένα μαντιλάκι, αγόρι μου. Μέχρι να φτάσουμε στο Βασίλη, στο τέλος, στο Γιώργο, συγγνώμη, στο τέλος, πραγματικά ήταν όλοι σε μια κατάσταση δύσκολη, πολύ συγκινητική. Βεβαίως όμως, Αργυράκος, είχε και μια υπέροχη συνέχεια. Να πούμε και ένα μπράβο στη γυναίκα του Γιώργου, που με δύο παιδιά είναι στο σπίτι και στηρίζει το όνειρο του άντρα της, και είναι εκεί. Σε όλους, τους συγγενείς. Σε όλους. Δημήτρη. Τα δύο μικρά παιδιά στο σπίτι και να λείπει ο μπαμπάς, έχει άλλη δυσκολία. Πάμε στο νούμερο 8, να δείτε όμως πώς μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να αποκτήσουν ένα άλλο χρώμα και μια άλλη θερμοκρασία. Γιατί βέβαια, εντάξει, υπάρχει συγκίνηση, υπάρχουν συναντήσεις, αλλά το MasterChef δεν σταματάει εδώ. Πρέπει να συνεχιστεί. Οπότε πρέπει να κάνουν στην άκρη τη συναισθηματική τους φόρτιση όλοι οι παίχτες και να μπουν μέσα και να μαγειρέψουν, έχοντας τον εξώστη αυτή τη φορά τους δικούς τους ανθρώπους. Στο νούμερο 8. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 6 συν ένα άτομο, ο Σάββας, που περιμένει 2 από εσάς. Είναι μέσα να διαλέξουν τα υλικά τους και δεν βλέπουν αυτά που βλέπω εγώ. Αλικός. Πάμε. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σίγουρα το ότι έδωσε την εκκίνηση ο Μανώλης ήταν κάτι διαφορετικό και μπήκαμε όλοι με πιο πολύ φόρα. Το αισθάνθηκα, δεν ξέρω, δεν το είδα εκείνη τη στιγμή, αλλά αισθάνθηκα ότι όλοι μπήκαμε πιο δυνατά. Είμαι σίγουρη ότι είναι ήδη περήφανος για την πορεία μου ως τώρα και για αυτό που έχω δείξει. Και πιστεύει και μου το λέει και μου το αποδεικνύει καθημερινά ότι αξίζει η θυσία που έχει κάνει τώρα. Ακούω το μικρό που με φωνάζει και του απαντάω χωρίς να τον κοιτάω και αποσπαστώ. Άλλωστε είμαι συνηθισμένη να μαγειρεύω με τον μικρό μαζί μου. Αν δεν κάνω λάθος, τον άντρα σου τον έχω δει ότι έχει χάσει μερικά κιλά. Ο άντρας μου από τότε που μπήκα στο MasterChef έχει χάσει 40 κιλά. Αυτό ακριβώς. Μάλλον του έχει λείψει πολύ η κουζίνα σου, ε. Μάλλον του έχω λείψει, ναι, πολύ εγώ το ότι επειδή είμαστε 8 χρόνια μαζί και αυτά τα 8 χρόνια έχουμε υπάρξει μονίμως μαζί, ο ένας για τον άλλον. Και η απουσία μου σίγουρα του έχει στοιχήσει. Κατάλαβα. Αλλά κάνει υπομονή γιατί ξέρει ότι για να είναι ένα ζευγάρι καλά μαζί πρέπει να είναι ευτυχισμένοι και οι δύο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φραντσέσκο, ο Βίστο και σε έτοιμα γκρίτο. Τι. Come mai? Perché non c'è chi mi cucina. Manca la sua cucina, Τι. Ό,τι κιλά έχασε ο Φραντσέσκο, τα έχει πάρει ο Ματία. Σίγουρα η μαγειρική που έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο.
αλλά με την συμπαράσταση των δικών μας πάμε πάντα. Πάμε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά και σίγουρα είναι αυτή που θα είναι πάντα δίπλα μας. Εγώ δεν προτιμώ το άλλο MasterChef γιατί αυτό δεν μπορώ. Εγώ είχα δει το... Εγώ περνάω το ένα... Αγγελιοφόρος. Πασάρις μαντιλάκια. Ήταν πολύ ωραίο γιατί ο Σάββας, ο καημένος, ο οποίος καημένος με την έννοια ήταν ο μόνος που δεν είχε τους δικούς του, αλλά είχε και αυτός συμμετείχε σε όλη αυτή τη χαρά πάρα πολύ. Γιατί ήταν, είχε πολύ πλακά. Όταν είδα τον εξώστη να μπαίνει, είπε: αλλά θα γίνει τώρα. Αυτό ήταν και το ωραίο στο παιχνίδι. Ότι δεν πήγαμε πίσω στους κανόνες ότι, ας πούμε, παιδιά, είναι και ο Σάββας μόνος ναι, του. Ωραία, να φέρουμε για κάποιον του Σάββα. Όχι. Έτσι πάει η διαδικασία. Ο Σάββας θα είναι μόνος του. Το ωραίο στο παιχνίδι ήταν ότι έρεψε ο άνθρωπος. Έρεψε ο Φραντζίσκο. 40 κιλά. Ο άντρας της Μάγκης. Δηλαδή, κοίτα. Πόπο έρεψε ο άνθρωπος. Μακριά του. Πού πας. Είναι η επιτομή του η σχέση παχαίνει. Ειδικά όμως μαγειρεύει ο άνθρωπος. Πραγματικά. Βρέθηκε εκτός σχέσης για λίγο και αδυνάτησε. Γιατί αν τον ρωτήσεις, σου λείπει η γυναίκα σου. Μου λείπει εμπράκτος. Ορίστε, μου λείπει. Είναι που λένε έρεψα. Ναι, έρεψα. Ήταν πολύ γλυκή σε όλη. Καλό του έκανε όμως. Το έκανε καλό, έτσι. Δεν νομίζω ότι ήταν. Στυλάτος. Εμείς τον βλέπουμε στυλάτος. Ο πιο γλυκός όμως από όλους ποιος ήταν. Ο Αργυράκος. Τι γλυκούλη. Ναι, πραγματικά. Όλοι συγκινηθήκανε πολύ. Όλοι περάσανε πολύ ωραία. Όλοι χαρήκανε πάρα πολύ που μαγειρέψανε μπροστά στους δικούς τους. Και ήταν πραγματικά ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο και αγαπημένο επεισόδιο αυτό. Να ξέρετε ότι μπορεί να πέρασε η μεγάλη εβδομάδα, αλλά αυτή είναι η μεγάλη εβδομάδα του MasterChef. Με όλα αυτά που θα γίνουν, θα έχουμε και αποχώρηση αυτή τη εβδομάδα. Και πραγματικά μείνετε στους δέκτες σας, γιατί αυτά που θα παρακολουθήσουν δεν πρέπει να τα χάσετε. Θα μην τα χάσουμε. Και θα σας έχω και κάτι έξτρα. Ευτυχώς που μας το πες. Θα σας έχω και κάτι έξτρα μες την εβδομάδα. Τι. Θα τα πούμε. Λέγε, ρε, θα τα πούμε. Εγώ σας έχω πολλά έξτρα όμως, γιατί αν πάρετε τηλέφωνο στο 901-901-44-44 ή αν στείλετε μήνυμα KK κενό ονοματεπώνυμο στο 54888, ακούστε με προσεκτικά τι θα συμβεί. Δύο από εσάς θα κερδίσουν 5 αντικολλητικά τηγάνια της σειράς Mediterranean, ανοξείδωτα μαχαίρια και ένα πλήρες σετ ανοξείδωτα μαχαιροπύρουνα σατινέ 30 τεμαχιών. Όλα αυτά προσφορά της εταιρείας Nava. Μην τα χάσετε, γιατί αυτά είναι εξαιρετικά εργαλεία και σκεύη για την κουζίνα σας. Τα βλέπετε στους δέκτες σας. Απόλυτα χρηστικά, λειτουργικά, εξαιρετικής αισθητικής ποιότητας και αντοχής. 901-901-44 ή KK κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54888. Πάμε σε ένα σύντομο ρυθμιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη φωλιά των Κούκου για να πάμε στο νούμερο 1 που είπαμε ότι είναι μοναδικό και δροσερό και φυσικά στην Άση μας, γιατί χωρίς Άση γίνεται... Νομίζω κλαίω και για το νούμερο 1 και για την Άση. Και... Πάμε λοιπόν, διάλειμμα σε λίγο εδώ. Μουσική. Μπράβο, Θωμά. Χρόνια πολλά. Είχε τη γιορτή το Θωμά. Ο Θωμάς μας είχε τη γιορτή του. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Θωμά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να ζήσεις, Τάσο. Είχε γενέθλια. Χρόνια πολλά, Τάσο. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Σκηνοθέτη, έγινε 35, λέει. Εμείς νομίζουμε ότι είναι λίγο μεγαλύτερος. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι 27. Να το χαίρεται η Άννα Μαρία, η κόρη του και η Νανά μας, η γυναίκα του. Τάσο, σε ευχαριστούμε για όλα. Και με αυτά και με αυτά, πάμε παρακαλώ στο νούμερο 4. Παραμένουμε σε ζευγάρι. Σε ζευγάρι τη Σόμπι, συγγνώμη χάρη, αλλά η Αντελή είναι αυτή που αποφάσισε φέτος να κάνει τηλεοπτική καριέρα. Και ήσαν στα μάτια με αυτόν τον αέρα Νέας Υόρκης που επέστρεψε στο στούντιο, φιλοξένησε το ζευγάρι του Χάρη και τη Αντελή Μαθακούρη. Γιατί μίλησαν για σεξ. Και επίσης μίλησαν για σεξ και κατέληξαν μιλώντας
Για σεξ, νούμερο 4. Για σεξ μιλήσαν καθόλου. Ναι. Χάρης, Αντελίνα, τι ωραίο ζευγάρι είσαι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Είμαστε, όντως. Υπάρχει καψούρα. Πάντα. Από την πρώτη μέρα. Δεν σκότωσε ο γάμος τον έρωτά σας. Όχι. Σεξ. Τον φούντωσε. Σεξ. Τι, ποια είναι η ερώτηση. Πολλά ζευγάρια παντρεύονται, κάνουν παιδιά και το σεξ δεν μετά. Δεν... Είμαστε ένα από αυτά. Που δεν κάνετε. Ναι. Ό,τι δεν κάνουμε όσο κάναμε είναι αλήθεια. Έχουμε και δουλειές όμως. αμήχανη στιγμή για τα ζευγάρια. Για το ζευγάρι νομίζω κυρίως. Που πραγματικά ο ένας από τους δύο λέει σεξ, τι ποια είναι η ερώτηση και στην είναι διευκρίνηση της Σάσας το θηλυκό μέρος. Ναι, είμαστε ένα από αυτά. Γέμισε η ζωή τους βράδια εξημέρωτα. Αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, θα απαντούσε κατευθείαν στο σεξ. Θα ήξερε ποια είναι η ερώτηση. Θα ήξερε ποια είναι η ερώτηση. Δεν θα χρειαζόταν η ερώτηση. Ήταν σεξ, ναι, κάνουμε όλα καλά. Κατάλαβες, έτσι θα πήγαινε η κουβέντα. Είναι η τηλεοπτική καριέρα παιδιά της Αντελίνας, γιατί δουλεύει 12 με 15 ώρες τη μέρα σε τηλεοπτικά πλατό, επειδή στην εκπομπή που παρουσιάζει η ίδια, κάνει τα πάντα. Άρχισε ταξία, βίντεο, σκουπίζει, φουγκαρίζει όλα αυτά. Ο Δε Χάρης, που έχει και το στούντιο στο σπίτι, ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γράψει τραγούδι. Αφού είπε ότι έχει δουλειές. Κρατάει το παιδί, τα παιδιά, συγγνώμη. Ο Χάρης τα κρατάει. Απίστευτο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εμείς φωνάξαμε την Αντελίνα. Ανεβάσαμε στο διάδρομο και τη κάναμε στεφανογράφημα. Στην καρδιά του ρεπορτάζ, Στέφανε, συγγνώμη που θα διακόψω, αλλά πρέπει να το πω. Ναι. Βέβαια, αφαιρέσαμε όλα όσα είπε για σεξ, γιατί τα είχε πει στη Σάσα, αλλά σε εμάς λέει επίσης πολλά σημαντικά πράγματα. Αυτό το φαγητό που αρέσει στο Γιάννη Πάριο. Στο Γιάννη Πάριο, στο νερό. Ναι. Τι ξέρουμε το Γιάννη Πάριο. Το νούμερο 4. Στεφανογράφημα σήμερα με την Αντελίνα Βαρθακούρη. Γεια σου, Αντελίνα, καλώς ήρθες. Τι κάνετε? Είσαι έτοιμη για το Είμαι πανέτοιμη, ναι. Είσαι προπονημένη? Όχι. Πολύ ωραία, γι' αυτό θα την τρέξουμε λοιπόν. Την Αντελίνα μας, και ενώ την τρέχουμε λοιπόν. Ναι. Ξεκινάμε. Αντελίνα, επιτρέπει να ρωτάς μια κυρία την ηλικία της? Βέβαια. Πόσο χρόνο είσαι? 33 τον Ιούνιο 29-34. Η καλή νοικοκυρά, Αντελίνα μου, είναι δούλα και κυρά. Είναι και δούλα, είναι και κυρά, τρομάρα τη. Ποια δουλειά του σπιτιού απεχθάνεσαι? Το σιδέρωμα. Σε ποια δουλειά του σπιτιού είναι μέτρ ο Χάρης? Σε καμία. Κύριος λόγος τσακωμού με το Χάρη. Τα παιδιά, ό,τι πρέπει να τα κρατήσω, ότι αργώ και οι γυναίκες θαυμάστριες. Οι δικές του. Οι δικές του. Οι δικές του θαυμαστές. Τα κρύβω. Κοιτάει το κινητό σου. Έχω βάλει κωδικούς. Κοιτάς το δικό του. Το κοιτάω, σπάω τους κωδικούς. Συγχωρείτε η απιστία στο γάμο? Τι να κάνεις, συγχωρείτε, αλλιώς θα είχαμε χωρίσει όλοι. Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα? Όχι. Το σεξ? Σε αναδιαστήματα. Σκοτώνει, μετά ξαναζωντανεύει. Ακούς Γιάννη Πάριο? Ακούω Γιάννη Πάριο. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό που μαγειρεύει? Στέφανε. Εσύ στο πεθερό σου? Λαχανοτολμάδες. Σ' αρέσει? Που αρέσει. Του αρέσει πολύ, αλλά θα το μάθω τα χεράκια σου. Ναι, ναι. Αντελίνα μου, την τρέχουμε κι άλλο την Αντελίνα, λοιπόν. Είσαι καλή παρουσιάστρια. Δεν είμαι ακόμα παρουσιάστρια. Τι είσαι? Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή, αν με αξιώσει ο Θεός και το αποφασίσει ο κόσμος. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή σε κάποιο άλλο μεγαλύτερο κανάλι? Θα ήθελα. Τι θα ντρεπόσου να ρωτήσεις σε μία συνέντευξη, Αντελίνα? Τίποτα. Αγαπημένη σου ερώτηση στις συνεντεύξεις που κάνεις. Πόσες φορές κάνετε σεξ? Τι θα απαντούσες στο Χάρη αν σου έλεγε τέλος η εκπομπή, επιστρέφεις σπίτι? Γεια σου. Φεύγω. Τέλεια. Αντελίνα Βαρθακούρη, πήγες καλά. 3-23. Κουράστηκες? Έλειωσα. Πολύ ωραία. Θα μας ξανάρθεις. Αμέ. Είναι πολύ μάλιστα χαρούμενη, Πολύ γλυκιά. Έχει πηγαίο χιούμορ. Της αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Μετά από τόσα χρόνια που μεγάλωνε τα παιδιά και ήταν σπίτι, σπίτι, σπίτι. Τώρα έχει βρει διέξοδο. Εντάξει τώρα μετά από τόσα. Είναι πολύ μικρή. Είναι πόσο μικρή. 33-34, δεν είπε. Ναι. Εγώ δεν πίστευσα πάντως πάρα πολύ αυτό για την απιστία. Μου φάνηκε δήλωση, εντάξει, αφού είμαστε καλά εμείς, πετάω κάτι για να κάνω λίγο έτσι, αν μπορώ να το πω, χαβαλέ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ότι μας λέει η Αντελίνα ότι συγχωρεί την απιστία. Εγώ πάλι τη βρήκα πολύ αυθόρμητη. Φάνηκε πολύ. Πολύ αυθόρμητη, επικίνδυνα. Αστεία, ίσως. Πιστεύω ότι στο στεφανογράφημα πάει ο άνθρωπος και βγάζει εκεί πέρα. Ναι, θεωρώ ότι είπε την αλήθεια. Ναι. Ξέρεις ποτέ. Καλά, δεν ξέρεις και τι θεωρεί ο άλλος απιστία επίσης. Τόσο κουρασμένη, τόσο εξαντλημένη που ήταν εκείνη την ώρα, δεν νομίζω ότι πρόλαβε να σκεφτεί. Θα μπορούσε να μιλήσει τα πάντα. Μάλλον, αυτό είναι πιο κοντά. Είπε αυτό που ένιωσε και άρα είπε την αλήθεια.
Α, γιατί επιτελέθηκε σε όλα τα υπόλοιπα. Σπάει κωδικούς, κρύβει, κάνει. Δηλαδή δεν ήταν. Και έχει αφήσει και ανοιχτή την πόρτα για ενδεχόμενη μεταγραφή από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ακούσατε, ακούσατε. Και είπε κιόλας ότι αν ο Χάρης της πει ή εγώ ή η τηλεόραση, θα την πει γεια σου. Το πει αυτή η τηλεόραση. Και το είπε και μάλιστα έτσι. Γεια σου! Με φιλιά πολλά, χαιρετίσματα. Πάμε με αυτά και με αυτά. Παρακαλούμε πάρα πολύ στο νούμερο 3. Στο νούμερο 3, γιατί εγώ θα ήθελα να μάθω πώς τον αποκαλεί. Εσύ πώς τον αποκαλεί τον κρατερό ή στην αρχή της σχέσης. Τον έλεγε μπισκοτάκι μου, α πούμε. Σε έλεγε μαργαριτούλα μου. Και επίσης μπορούμε να μην πούμε. Γιατί? Πώς με αποκαλούσε. Έτσι και δεν θέλουμε. Έχουν το δικαίωμα, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Δεν είχατε τίποτα έτσι που είναι αυτά που τα συχαίνεσαι. Τέτοιου είδους προχωριστικά. Όχι. Τσουτσουράκι μου, για να μην πω. Μπλέρι μου. Κουραμπιεδάκι μου και τέτοια. Όχι. Είχα μία φίλη παλιά που έλεγε το φίλο της Μπουρτζουκλέρι. Πώς? Μπουρτζουκλέρι. Είναι ένα πολύ γνωστό επώνυμο. Τι σημαίνει? Μπουτζουκλέρης. Είναι ένα ιστορικό επώνυμο Μπουτζουκλέρης. Α, έχει κάποια σημασία? Όχι καμιά. Εγώ χωρίζω. Νομίζω ότι θα πει κάποια ιστορία τώρα από την Επανάσταση. Είδες όμως που σου πήγε προς τα εκεί. Αλλά δεν είναι για όλους. Ο κόσμος λοιπόν αφήνει τη φαντασία του όταν είναι ερωτευμένος. Και η Νάντια Ριγάτου έμαθε πώς αποκαλούν συνήθως τον σύντροφό τους. Οι παλιοί απάντησαν. Πώς, παπάκι? Μπανανίτσες, αχλαδά και φραουλίτσες. Πώς αποκαλείς τον σύντροφό σου παγιδευτικά? Άκου τους παλιούς. Να σας ρωτήσω κάτι. Τη σύζυγο πώς την αποκαλείτε? Μπορώ να τη φαντάσω. Μπράβο, είστε καταπληκτικός. Να το κορίτσι, μπράβο. Ω, να το κορίτσι. Το σύζυγό σας πώς τον αποκαλείτε? Τα κούλι μου. Εσείς τη γυναίκα πώς την αποκαλείτε τη σύζυγό σας? Πώς, αγάπη μου. Αλήθεια. Και μωρό μου. Μας τα γράφει τώρα. Μας κορυδεύει. Τον άντρα σας πώς τον αποκαλείτε? Κύριος. Με το μικρό της όνομα. Όχι κάτι άλλο? Αντρίκια πράγματα. Έτσι κάνω και λίγο πλάκα. Πώς? Μωράκι μου, ξέρω εγώ. Και μου λέει κοριτσάνα μου, ξέρω εγώ. Το σύζυγο τον αποκαλείτε κάπως? Α, του παίζω ζουζούνι ή ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Με το όνομά του? Ναι. Εκείνος πώς σας λέει? Και εκείνος με το όνομά μου. Μερικές φορές κάτσε, λέω, να σπάσω τον πάγο. Ναι. Και τη φωνάζω, αγαπούλα, έλα να φάμε. Έλα να πάμε φάμε έξω σε μια ταβέρνα. Ναι. Α, σας κοροϊδεύει, ρε, μου λέει. Όλο κοροϊδεύεις. Όχι, μου λέει, γιατί με δουλεύεις. Μα να προσπαθεί ο άνθρωπος, να προσπαθεί δηλαδή. Κάνει αγωνιώδης προσπάθειες. Ένα τολμαδάκι. Βλέπετε λοιπόν. Ένα λαχανοτολμαδάκι. Εσένα πώς θα προσκαλεί? Εσύ θα μας πεις. Σίγουρα θα έχεις κάτι καλό εσύ, Στέφανε. Αλλά μην πεις όχι, δεν θα σε πιστέψω. Όχι, παιδιά, κοριτσάκι μου τη λέω. Κοριτσάκι. Αλλά άμα της πω κοριτσάκι μου με άλλο ύφος, μου λέει δεν θα μου λες εμένα κοριτσάκι μου έτσι. Κατάλαβες, έχει σημασία το πώς το λες τελικά. Γι' αυτό οι παλιοί κάποιοι λένε με το όνομά της. Και τελειώσαμε. Τελειώνουμε. Στα γαλλικά. Για να μην υπάρχουν. Γνωστή ρομαντική παλιά. Στα γαλλικά υπάρχει μια έκφραση που λέγεται Μομπτισού, που τη λένε, ας πούμε. Μομπτισού. Που σημαίνει ουσιαστικά κολοκυθάκι μου. Και σκέφτομαι όταν το έμαθα πρώτη φορά αυτό το άκουσα. Πολύ ωραίο. Και λέω να σε λέει κάποιο κολοκυθάκι μου. Φαντάζομαι ότι δεν ακούγεται τόσο ωραίο. Λέει δε σιγά. Ενώ το δικό μα το τουλουμπάκι μου ακούγεται πολύ καλύτερο. Το τουλουμπάκι μου είναι καλύτερο. Γιατί το κολοκυθάκι πάλι, όπω λέει ο Στέφανο, με τον τρόπο που θα το πει είναι διαφορετικό και το κολοκυθάκι είναι τηγανιτό, είναι βραστό, να ξέρουμε. Ναι, γιατί είναι και θέμα διατροφή. Θέλετε να πάμε τώρα με αυτά και με αυτά που τελειώσαμε με τα κολοκυθάκια, τι φραουλίτσε και τα λοιπά, όλα αυτά τα συναφή. Πάμε τώρα όμω στο νούμερο 2, γιατί φτάσαμε στο νούμερο 1. Πάμε στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2, λοιπόν, έχουμε τις πιο περίεργες και πρωτότυπες δραστηριότητες μέσα στο νερό, όπως για παράδειγμα είναι η μηχανοκίνητη σανίδα του σερφ για τους λάτρεις της ταχύτητας. Ή, σε περίπτωση που σας περισσεύουν 20 χιλιάρικα, να πάρετε μία φάλαινα. Δεν μας περισσεύουν. Όχι κανονική φάλαινα, είναι από εκείνα τα μηχανήματα τα οποία κινούνται σαν φάλαινα μέσα στο νερό. Η Κατερίνα Μπούσια έχει βρει όλα αυτά και τα έχει βάλει στο νούμερο 2. Πάμε να τα απολαύσουμε. Μακριά δεν είναι το καλοκαίρι και το καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και εκεί μπορείτε να κάνετε ό,τι πιο extreme θέλετε για αθλητισμό και διασκέδαση. Από το κλασικό σκι σε όλες του τις μορφές ή το windsurf. Ή το νέο είδος διασκέδασης που έχει και μερικές δόσεις από τραμπολίνο, το water catapult σας πετά ψηλά, αν το παίζετε και με παρέα είναι ακόμη καλύτερα. Ξεχάστε το body jumping, τώρα ήρθε το rope swing. Παίρνετε φόρα, κάνετε τα ακροβατικά σας στον αέρα και προσγειώνεστε εντυπωσιακά στη θάλασσα.
Σας έχουμε και καλύτερο, το Subwing. Αυτά τα φτερά σας κάνουν να πετάτε πάνω από την επιφάνεια και να νιώθετε και σαν ψάρι και μέσα στο νερό με τους απίστευτους ελιγμούς που μπορείτε να κάνετε. Ακόμη καλύτερο αυτό το μηχάνημα που μοιάζει με πλαστικό σωσίβιο. Μπαίνετε για αγώνες και μέσα στο νερό με τρομερή ευελιξία. Υπάρχει και νέο όχημα, κάτι μεταξύ σκάφους και jet ski για να κάνετε άνατα τις θαλάσσιες σούζες σας. Αν διαθέτετε ωστόσο 20.000 ευρώ, μπορείτε να αγοράσετε μία φάλαινα. Όχι αληθινή, αλλά αυτό το όχημα που μοιάζει και συμπεριφέρεται σαν μία φάλαινα μέσα και έξω από το νερό. Έχουμε και νέες μηχανοκίνητες σανίδες του σερφ για εκείνους που λατρεύουν την έξτρα ταχύτητα. Αλλά και το flying board, το οποίο σας κάνει για λίγο να αισθάνεστε ότι είστε αστροναύτης, όχι στο διάστημα, αλλά πάνω από το νερό. Το τελευταίο εγώ έχω καημό να κάνω. Εγώ με τη φάλανα εκεί ενθουσιαστικά. Το τελευταίο. Στη φάλανα μπαίνεις μέσα. Μέσα. Προστατευμένος, κατάλαβες. Και έχει και φυσιτήρα, τέλεια. Φαντάζομαι ότι με όλα αυτά κάπου θα έχει πάει ο νους σας και αν δεν έχει πάει ήρθε η ώρα να τον πάμε εμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε το δικό μας νούμερο 1. Δεν μπορούμε τώρα εμείς να συνδυάσουμε τη θάλασσα με τη γυμναστική και με τους νέους τρόπους που μπορεί κάποιος να ευχαριστεί τη θάλασσα αλλά και να γυμνάζεται ταυτόχρονα. Φυσικά μπορούμε. Μιλάμε για την Τάση που κάνει θράψη στο Hollywood και την οποία εμάς θα μας παρουσιάσει ευθύς αμέσως η Νάντια Ριγάτου. Νάντια, καλημέρα. Κούκου, καλημέρα. Γεια σου, Νάντια. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να μου στείλει τη θετική σας ενέργεια. Φυσικά. Διότι θα κάνω το πρώτο μου μάθημα, σα παρακαλώ. Βεβαίως, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ελπίζω να τα καταφέρω. Μια χαρά θα τα πας. Είπε κάποιος ότι θα πέσω, θα το περιποιηθώ μετά. Όχι, είπαμε ότι θα τα πας μια χαρά. Κεράκι, παρακαλώ, Νίκο. Λοιπόν, είναι αυτό που ανεβαίνεις πάνω στη σανίδα, παίρνεις το κουπί και πας μέσα στη θάλασσα. Σωστά, Νίκο? Άσε το μικρόφωνο και τα ακουστικά και τον ηλεκτρικό. Να γελάσουν. Ελλάδα. Και είναι ένα πολύ ωραίο είδος γυμναστικής, το οποίο γίνεται στη θάλασσα. Γυμνάζει όλο το σώμα. Είναι για όλες τις ηλικίες. Μπορεί να το κάνουν από μικρά παιδιά έως και μεγάλοι άνθρωποι, χωρίς να έχουν μια ιδιαίτερη φυσική κατάσταση. Εδώ η Νάντια της έκανα 5 λεπτά και της έχω δείξει μόνο και μπορεί να κάνει κατευθείαν μόνη της, όπως θα δείτε, η οποία είναι πολύ καλή. Γυμνάζει όλο το σώμα. Μπορούμε να γυμναστούμε διασκεδάζοντας. Το βλέπεις ότι κάνει ανάποδα κουπί, έτσι. Ναι, αλλά για να πάει για να στρίψει. Εντάξει, μια χαρά κάνει. Α. Όχι. Θα πάει κάποιος να τη βγάλει μετά, Νίκο. Όχι, εντάξει, το φουσκωτό δεν το έχουμε ρίξει ακόμα στη θάλασσα, οπότε ωραία. Μπορεί να βγει στην κλιφάδα, δεν πειράζει όμως. Okay. Απλά κάπως να την έχουμε προστατευμένη, γιατί μία την έχουμε, την αγαπάμε. Καλά, δεν κάνει, χαϊδεύει το νερό, δεν κάνει κάτι. Νίκο μας, αυτή η άσκηση... Ναι. Γεια σου και σε σένα, Νάντια. Αυτή η άσκηση, Νίκο μας, γίνεται κουπί και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να κάνει κανείς κουπί για να προχωράει, είναι όπως το κανό, ή κάνεις μόνο από την μία. Να το πει κάποιος την Νάντια. Κάνεις κύκλους σαν την Νάντια. Έχει μία κουτάλα το κουπί, αλλά κάνουμε και από τις δύο μεριές. Πρέπει να αλλάζουμε χέρια. Μάλιστα. Για να πηγαίνει ευθεία η σανίδα. Να το πούμε στην Νάντια που κάνει διαφορά μόνο εδώ και ώρα. Έχει δύο κουτάλες, πρέπει απλά να αλλάζουμε. Θα πέσει τώρα. Μάλιστα, από όπου κοπηλατούμε. Ωραία. Πόσο αυτό είπα... πήγε μέχρι μέσα, ξαναγύρισε μόνη της. Αυτό είπαμε ότι είναι για όλες τις ηλικίες, σωστά? Είναι για όλες τις ηλικίες, ναι, και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη φυσική κατάσταση για να κάνεις. Το καταλάβαμε. Και γυμνάζεσαι ανάλογα με πόσο έντονα κάνεις. Πόσο έντονα κάνεις κουπί. Μάλιστα. Μπορούμε να πάμε από μια απλή βόλτα, μια χαλαρή βόλτα, μέχρι να γυμναστούμε έντονα για να πάμε στους αγώνες. Αυτό της μάρτυρας, παιδιά, είναι μια καταπληκτική γυμναστική. Θέλω να σας πω ότι γυμνάζει εδώ τα μπουτάκια, τα ποδαράκια, τα μπρατσάκια. Όλα τα γυμνάζει. Είναι πάρα πολύ ωραία, κυρίως για τις γυναίκες. Πρέπει να είναι θεαματικό αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό για τις γυναίκες, γιατί πιάνει όλο το σώμα και ιδιαίτερα τα πόδια. Το νιώσαμε. Στο 1,5 λεπτό. Γενικά, εφόσον είμαστε στην Ελλάδα. Είναι... Να σε ρωτήσω κάτι. Λίγο μοναξιά νιώθω, δεν μπορεί να ανέβει κι άλλο. Αυτό είναι ένα άλλο καλό το αθλήμα, στο οποίο μπορούμε να πηγαίνουμε παρέα και να, ακόμα και να μιλάμε δηλαδή, μεταξύ μας. Να γυμναζόμαστε και να μιλάμε και μέσα. Εμείς επειδή είμαστε κούκου, θέλουμε δύο-δύο, παιδιά! Ευχαριστούμε πολύ, Νάντια. Θα πούμε όλοι μαζί, ο καθένας με τη σανίδα του εκεί πέρα να γίνει χαλασμός. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Πολλά φιλάκια.
Και επίσης, επειδή έχουμε φτάσει και το είδαμε το νούμερο ένα μας και επειδή η Άση μας περιμένει για να μας πει τις προβλέψεις του όλης της εβδομάδας και φοράει και ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα σήμερα η Άση από την είδα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε το δώρο μας. Πρέπει φυσικά κάτι πιο εύκολο για εσάς από αυτό το θέμα που μόλις είδαμε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τηλέφωνο ή να στείλετε μήνυμα. Πού όμως, κυρία μου και κυρία μου, του Στέφανου και ολονών μας, το 901-901-4444 ή παίρνετε τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα ΚΚ και ένα ονοματεπώνυμο στο 54888 και ακούστε με προσοχή. Δείτε τι θα συμβεί. Θα κερδίσετε δύο από εσάς, εάν φυσικά είσαστε τυχεροί, θα κερδίσετε αυτά τα υπέροχα προϊόντα, τα εργαλεία, τα σκεύη από την εταιρεία Nava. 5 αντικολλητικά τηγάνια, ανοξείδωτα μαχαίρια, 8 τεμαχίων και ένα πλήρες σετ ανοξείδωτα μαχαιροπύρουνα σατινέ 30 τεμαχίων. Αυτά τα υπέροχα λοιπόν, αυτές τις υπέροχες τρεις κατηγορίες δώρων λοιπόν θα είναι δικές σας, δύο από εσάς, αν πάρετε τηλέφωνο στο 901-901-4444 ή αν στείλετε μήνυμα ΚΚ κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54888. Και αν δεν τα πάρετε εσείς, θα τα πάρω εγώ σπίτι μου, γιατί μου αρέσουν πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη φωλιά των κούκκου φυσικά, γιατί άσημα είναι εδώ, οι προβλέψεις είναι εδώ, να δούμε τι μέλη γενέστε. Πάμε. Instagram, ακούτε για την Άση, εσείς που δεν μπορείτε να τη δείτε στην τηλεόραση ή κανονικά στην τηλεόραση όπως παιδιά στο Star Channel εδώ πέρα κάθε πρωί στη φωλιά των κούκου. Να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Τώρα εντάξει, αυτή που είναι αλλά στο εξωτερικό, αυτή που είναι. Ναι, Γουινέα, Μπόρα Μπόρα. Είναι όλα αυτά τα φοβερά. Τα στέλνουν συχνά, Αμερικές, όλα τα πάντα. Λοιπόν, Άση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και νομίζω έτσι με αυτή τη δύναμη της Νέας Ελλήνης που έγινε τα ξημερώματα στο κρυό. Νομίζω ότι μπορούμε να. Έγινε η Νέα Σελήνη. Ναι, έγινε η Νέα Σελήνη και γύρισε και ο Ερμής στην ορθή του πορεία. Οπότε άντε σιγά σιγά να αρχίσουμε να έχουμε εξελίξεις, να τρέχουν λίγο τα πράγματα, να μην υπάρχει αυτή η στασιμότητα και όλα αυτά τα μπερδέματα που είχαμε τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα της επικοινωνίας. Έχουμε μια εβδομάδα που καταρχήν να πούμε ότι τελειώνουν τα γενέθλια των κρυών αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή ξεκινούν τα γενέθλια των Ταύρων. Θα μας κεράσει ο αρχισυντάκτης. Θα μας κεράσει ο αρχισυντάκτης μας και όχι μόνο. Λοιπόν, και οι φίλοι μας οι Ταύροι, όσους τον έχουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα βασικά της εβδομάδας. Δεύτερο βασικό της εβδομάδας, ότι η Αφροδίτη από τον Ταύρο κάνει ωραίες όψεις με το Δία και με τον Πλούτονα. Ακόμη, τι άλλο έχουμε. Έχουμε σταμάτηση ανάβρωμη πορεία του Ερμή. Ξεκινάνε δύο άλλοι πλανήτες, πιο αργοί αυτοί. Όταν μπαίνουν σε ανάβρωμη τροχιά, φαινομενικά πάντα, κάνουν μήνες να επανέλθουν. Μιλάω για τον Κρόνο και τον Πλούτονα. Θα δούμε τέλος πάντων τι σημαίνει αυτό για τον καθένα ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να κρατήσετε στο μυαλό σας όλοι είναι ότι τώρα έχετε ένα πράσινο φως από το σύμπαν τέλος πάντων για να προχωρήσετε σε όλα όσα θα θέλατε να κάνετε στην καθημερινότητά σας, στις δουλειές σας, στις σχέσεις σας. Όλα αυτά τέλος πάντων που λέγαμε ότι το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην πήγαιναν όπως ακριβώς θέλαμε ή υπήρχαν απαγορευτικά. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως πώς θα κυλήσει η εβδομάδα αυτή. Και ξεκινάμε φυσικά με ποιους άλλους, τους κρυούς που έχετε ακόμα την τιμητική σας, που έχετε ακόμη γενέθλια. Και αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα φαίνεται ότι για τους κρυούς από τη μία πλευρά μπορεί να σας δώσει κάποιες ευκαιρίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά σας. Δηλαδή είναι μια εβδομάδα που ίσως με κάποιο τρόπο βρείτε κάποιες λύσεις σε προβλήματα οικονομικά ενδεχομένως που μπορεί να αντιμετωπίζατε ή από την άλλη πλευρά μπορεί να έρθει λίγο πιο εύκολα το ρευστό που μπορεί να καθυστερούσε το προηγούμενο διάστημα. Πέρα από αυτό,
μην ξεχνάμε ότι μόλις έγινε τα ξημερώματα μία νέα σελήνη στο δικό σας ζώδιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο σας αβαντάρει και αυτή η εβδομάδα και η επόμενη σε ό,τι έχει να κάνει με νέα ξεκινήματα στη ζωή σας. Και είμαι βέβαιη ότι οι κρυοί ούτως ή άλλως, είτε είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, είτε είστε το δεύτερο ή το τρίτο, είστε σε μία φάση που αν μη τι άλλο θέλετε να ξεκινήσετε καινούργια πράγματα στη ζωή σας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τον επαγγελματικό τομέα, την καριέρα και με αυτό που λέμε να βάλω βάσεις στη ζωή μου. Τώρα όμως, αυτήν την εβδομάδα, σε αυτό το κομμάτι της καριέρας, γυρίζουν ανάβρωμοι ο Κρόνος και ο Πλούτονας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να ξανασκεφτείτε κάποια πράγματα τα οποία ίσως θέλατε να εγκαινιάσατε, θέλετε να ξεκινήσετε, να δείτε τι διαφοροποιήσεις μπορείτε να κάνετε. Σας δίνει δηλαδή ουσιαστικά χρόνο για να τελειοποιήσετε μια κατάσταση και να μπορέσετε να την φέρετε εις πέρας και να τη βγάλετε μπροστά. Για κάποιους αυτή η κατάσταση της σκέψης και της διαφοροποίησης των πραγμάτων στα επαγγελματικά μπορεί να είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Μπορεί δηλαδή να σκεφτείτε κάτι τώρα, να οργανώσετε τη δράση σας και ουσιαστικά από το Σεπτέμβρη και μετά να βγάλετε αυτό που θέλετε. Δηλαδή έχουν σκεφτεί μια επιχείρηση, κάτι να κάνουν, μπορεί τώρα να το στρώνουν, να φτιάχνουν όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μπορεί το έργο στην πραγματικότητα να βγει από το Σεπτέμβρη και μετά. Έχετε μπροστά σας δηλαδή ένα μεγάλο διάστημα για να δείτε πώς θα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, τουλάχιστον σε θέματα καριέρας. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι τόσο πιεστική σε σχέση με τις προηγούμενες, οπότε νομίζω ότι μπορείτε μια χαρά να τα πάτε. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Λοιπόν, για τους Σταύρους, είναι αυτή η νέα σελήνη που είχαμε τα ξημερώματα, είναι ακόμα πλανήτες στον κρυό που σας βάζουν σε μια διαδικασία μεγαλύτερης αγωνίας για τα θέματα της δουλειάς, για τα θέματα της υγείας. Μπορεί να σας απασχολούν διάφορα πράγματα σε σχέση με τη δράση σας σε αυτούς τους δύο τομείς. Είτε μπορεί να σας απασχολεί ένα πρόβλημα υγείας το οποίο θέλετε να δείτε πώς θα τακτοποιήσετε, ή μπορεί να έχει να κάνει αυτό με τη φυσική σας κατάσταση, τι μέτρα, τι αποφάσεις θα πάρετε για να βελτιώσετε την υγεία σας, ή μπορεί να έχει να κάνει με τα θέματα της δουλειάς, να δείτε ας πούμε τι μπορείτε να διαφοροποιήσετε εκεί στην καθημερινότητα της δουλειάς σας για να είστε πιο παραγωγικοί και πιο αποτελεσματικοί. Πάντα η περίοδος πριν τα γενέθλιά μας, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους Σταύρους, ισχύει για όλα τα ζώδια, για όλους τους εκπροσώπους του ζωδιακού, είναι μία περίοδος που έχουμε χαμηλή ενέργεια. Με κάποιο τρόπο δηλαδή σχεδόν οι προηγούμενες 50 μέρες από την ημέρα που ξεκινάνε τα γενέθλιά μας, σε επίπεδο φυσικής κατάστασης είμαστε στα χαμηλά μας. Γιατί αυτό? Συμβαίνει. Τι να σου εξηγώ τώρα. Ναι, είναι, αλλά όντως συμβαίνει. Τη στιγμή λοιπόν που μπαίνει ο ήλιος στο ζώδιό μας και σηματοδοτεί αυτό την εκκίνηση των γενεθλίων μας, αυτό που θα συμβεί δηλαδή στο καλό, στο... αυτό... μαζί με τον ήλιο που μπαίνει στο ζώδιό σας, είναι ο και ήλιος εγώ. Και ο ήλιος και ο εκπρόσωπός του, ο Λέων. Λοιπόν, μαζί με τον ήλιο λοιπόν που μπαίνει στο ζώδιό σας και ξεκινούν τα γενέθλιά σας, με κάποιο τρόπο είναι σαν να φορτίζονται και οι μπαταρίες μας. Δηλαδή έχουμε περισσότερη ενέργεια, περισσότερη αισιοδοξία πολλές φορές. Όταν είναι στο 12ο μαζεμένοι πλανήτες, που αυτή τη στιγμή για τους Σταύρους, ο κρυός, εκεί που βρίσκεται ο ήλιος δηλαδή, είναι το 12ο τους. Είναι μία περίοδος πιο κλειστή, αλλά και σε επίπεδο ενεργειακό πιο χαμηλή. Μάλιστα. Αυτό είπαμε ότι συμβαίνει σε όλους και είναι περίπου γύρω στις 50 μέρες πριν τα γενέθλιά μας, που είναι πάντα και πιο ζόρικες μέρες για τα θέματα της υγείας. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιος έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, μια επέμβαση, έχει να κάνει κάτι, καλό είναι να το κάνει, και έχουμε φτάσει κοντά στα γενέθλιά του, ακριβώς μετά από την εκκίνηση των γενεθλίων. Αν δηλαδή είστε Ταύροι και σκέφτεστε να κάνετε κάτι που αφορά την υγεία σας τύπου επεμβατικό, καλύτερα να το σκεφτείτε από την Παρασκευή και μετά που θα μπει ο ήλιος στο ζώδιό σας, άρα θα έχετε περισσότερη ενέργεια και θα είστε και γενικότερα και σε καλύτερη διάθεση. Θα δείτε λοιπόν πώς θα φτιάξουν τα πράγματα σιγά σιγά και σε αυτό το κομμάτι, και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο τα γενέθλιά μας, επειδή είναι και η προσωπική μας πρωτοχρονιά, μας βάζουν λίγο στο επίκεντρο, δηλαδή οι υπόλοιποι ασχολούνται κάπως μαζί μας. Μάλιστα. Ενώ θα όφυλαν να ασχολούνται όλη τη χρονιά.
Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, για κάποιους είναι αλήθεια. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Για τους διδύμους, τώρα εδώ πέρα τι συμβαίνει. Από τη μια πλευρά τα ευχάριστα νέα είναι ότι ο Ερμής που είναι κυβερνήτης σας γύρισε σε ορθή πορεία, άρα θα αρχίσουν επιτέλους να τρέχουν πράγματα στην καθημερινότητά σας, να έχετε περισσότερες εξελίξεις και σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις σας, τις προσωπικές, τις φιλικές, τις επαγγελματικές, όλη η γκάμα των σχέσεων γενικώς θα ωφεληθεί από αυτήν την τέλος πάντων μετακίνηση, που δεν είναι μετακίνηση, είναι η ορθή πορεία του κυβερνήτη σας, του Ερμή. Πολύ καλύτερα θα είναι τα πράγματα από την άλλη εβδομάδα που θα μπει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Τουλάχιστον για το κομμάτι των ερωτικών σχέσεων και των φιλικών σχέσεων μπορώ να πω ότι θα είστε πιο κερδισμένοι από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα προσφέρεται για λύσεις η εβδομάδα σε θέματα που μπορεί να αφορούν είτε οικονομικές εκκρεμότητες, είτε ζητήματα που αφορούν ακόμα και την προσωπική σας ζωή και που μπορεί να υπάρχουν εκεί εκκρεμότητες με το παρελθόν. Άρα κοιτάξτε μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα τι μπορείτε να κάνετε για να βρείτε κάποιες διεξόδους, ειδικά σε θέματα που μπορεί να σας ζορίζουν, να σας πιέζουν. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση οι δίδυμοι πιο πολύ αγχώνεστε για το μέλλον κάποιων καταστάσεων που μπορεί να αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρχει τώρα μια αγωνία για το άμεσα, για το οικονομικό σας, μπορεί να είναι το μακροπρόθεσμο το οποίο μπορεί να σας αγχώνει, να σας δημιουργεί μια μεγαλύτερη αγωνία. Νιώθω όμως ότι και αυτό μέσα στις επόμενες εβδομάδες με κάποιο τρόπο θα λυθεί ή τέλος πάντων θα σας δώσει κάτι πιο ικανοποιητικό. Και βέβαια τη μεγάλη διαφορά σε όλο αυτό που λέμε θα την νιώσετε μέσα στο Μάιο, όπου θα υπάρχουν περισσότεροι υποστηρικτικοί παράγοντες σε σχέση με το να βρείτε λύσεις σε θέματα που αφορούν μακροπρόθεσμα τη δουλειά ή τα οικονομικά σας. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Μπράβο. Βεβαίως. Πολλά φιλιά να δώσουμε στο Άνω ηχοληπτικό, το οποίο παρακολουθεί με πολύ μεγάλο θαυμασμό όλα αυτά που γίνονται και είναι ηλιόλουστο του από ό,τι μαθαίνω. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τους καρκίνους, που η εβδομάδα μπορεί να ξεκινά με υποχρεώσεις, με ευθύνες και γενικά υπάρχει μία τάση και με τη νέα σελήνη που είχαμε στο τα ξημερώματα να φορτώνεστε είτε με ευθύνες, είτε με αρκετές υποχρεώσεις, μερικές φορές όμως και όχι μόνο με τις δικές σας, αλλά και με τον άλλον. Δηλαδή είναι σαν να ζητάτε αυτή τη στιγμή να σας φορτώσουν και οι άλλοι με τα δικά τους θέματα και τα δικά τους προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, και μολονότι μπορεί να ξεκινάει με άγχος η εβδομάδα για τους καρκίνους, στην πορεία της και ιδιαίτερα από την Παρασκευή και έπειτα, που θα μπει και ο ήλιος στον Ταύρο, θα αρχίσετε κάπως να χαλαρώνετε και θα δείτε ότι τα πράγματα με κάποιο τρόπο θα κυλάνε πολύ καλύτερα και πολύ πιο άνετα σε σχέση με αυτό που είχατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, αγαπητοί καρκίνοι, και αυτό ισχύει και για τους κρυούς, ισχύει και για τους ζυγούς, ισχύει και για τους εγώκερους, ουσιαστική έξοδο από την πολύ πιεστική αυτή περίοδο την οποία περνάτε θα δείτε από τα μέσα Μαΐου και έπειτα. Δηλαδή ακόμα, ναι μεν θα είναι αρκετά θετικότερα τα πράγματα από την Παρασκευή και έπειτα, αλλά ουσιαστικές λύσεις θα βρείτε ουσιαστικά μετά τα μέσα Μαΐου σε όλα αυτά που μπορεί να σας απασχολούν αυτό το διάστημα, είτε είναι για κάποιον η υγεία του, είτε είναι οι σχέσεις του, είτε είναι τα επαγγελματικά του. Εκεί θα καταλάβετε τέλος πάντων πώς μπορεί να ολοκληρωθεί μια κατάσταση και τι λύση μπορεί να δοθεί. Έχει ακόμα δηλαδή ένα διάστημα που θα σας απασχολήσουν αρκετά πράγματα και με έντονο τρόπο. Ξαναλέω όμως, από την Παρασκευή και μετά έχετε μία λίγο πιο έτσι εύκολη περίοδο σε σχέση με αυτό που είχατε μέχρι τώρα. Η είσοδος του ήλιου στον Ταύρο θα σας ευνοήσει ιδιαιτέρως. Όταν θα φτάσουμε φυσικά κοντά στην Παρασκευή, θα εξηγήσω πιο αναλυτικά πώς μπορείτε να βοηθηθείτε. Πιστεύω ότι πρέπει να δεις με ανάλυση τα μηνύματα που στέλνουν. Θέλω να σου το πω αυτό το πράγμα. Πες της πόσο μέσα πέφτει, ας ή κάνεις λειτουργήμα. Εντάξει. Έχουμε διάφορα τέτοια. Να είναι καλά όλοι. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Ξεχάστηκα για μια στιγμή, αφαιρέθηκα. Έτσι. Άρχισα να απολαμβάνω μόνο. Έτσι. Λοιπόν. Άσε σε θεά. Ναι, σε ευχαριστώ.
Αυτή η εβδομάδα λοιπόν, με κάποιο τρόπο και είσοδος φυσικά του ήλιου, γιατί για σας ο ήλιος είναι ο κυβερνήτης σας, όταν αλλάζει ζώδιο με κάποιο τρόπο φωτίζει ένα διαφορετικό κομμάτι στο οροσκόπιό σας και αυτό είναι τέλος πάντων στο οποίο θα στρέψετε την προσοχή σας μέσα στον επόμενο μήνα. Μπαίνει λοιπόν ο ήλιος στον Ταύρο από την Παρασκευή και μετά, άρα αμέσως η προσοχή πέφτει ακόμη πιο έντονα μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, με την καριέρα, με το τι θα γίνει παρακάτω στη ζωή σας, σε αυτό κυρίως το κομμάτι. Σαφώς θα σας απασχολήσουν και τα θέματα του σπιτιού, πάντα όλα στην αστρολογία έχουμε ξαναπεί λειτουργούν σε άξονες. Με κάποιο τρόπο λοιπόν από την Παρασκευή και έπειτα θα επικεντρωθείτε περισσότερο εκεί και μέσα στο επόμενο διάστημα αυτά θα είναι τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δώσετε λύσεις, θα πρέπει να βρείτε τέλος πάντων τι πρέπει να κάνετε και είναι και τα θέματα που θα έχουν και από μόνα τους μια κινητικότητα, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν προτάσεις, μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις τις οποίες θα πρέπει να δρομολογήσετε. Φυσικά μέσα σε όλα αυτά, γυρνώντας ο Κρόνος ανάβρωμος και ο Πλούτωνας ανάβρωμος, σας υπενθυμίζει ότι όσο κι αν σας εκνευρίζει, όσο κι αν το βαριέστε, υπάρχουν κάποια πράγματα στις καθημερινές σας ρουτίνες, τα οποία δεν πρέπει να αμελείτε και αυτά έχουν να κάνουν τόσο με τη φυσική κατάσταση και υγεία, όσο βέβαια και με την καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις που έχετε στη δουλειά ή στο σπίτι. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Η εβδομάδα ξεκινά με κάποια ένταση για σας. Μπορεί να θέλετε να πείτε πράγματα, να είστε δηλαδή σε ένα συναισθηματικό επίπεδο λίγο φορτισμένοι και να θέλετε ίσως να εκφράσετε αυτά τα συναισθήματα, αυτά τα παράπονα που μπορεί να έχετε, αυτά τα προβλήματα τα οποία ίσως σας απασχολούν το τελευταίο διάστημα ή που καταπιέζετε τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, στην πορεία της εβδομάδας και ειδικά με την είσοδο του ήλιου στον Ταύρο, που είναι πολύ πιο βοηθητική για εσάς, θα δείτε ότι θα ελαφρύνει η διάθεσή σας, θα είστε τέλος πάντων κι εσείς σε μια καλύτερη κατάσταση και νομίζω αρκετά πιο ψύχρεμοι στο να διαχειριστείτε και αυτά που έχουν να σας πούν οι άνθρωποι στο περιβάλλον σας, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά. Είναι μια η σημερινή μέρα λίγο πιο έντονη, άρα η γνώμη μου είναι να αποφύγετε ένα ξέσπασμα. Αφήστε ό,τι είναι τέλος πάντων να πείτε, λίγο να το δουλέψετε καλύτερα στο μυαλό σας και από αύριο ή ακόμα καλύτερα από την Παρασκευή και μετά να το δείτε πώς μπορείτε να το εκφράσετε χωρίς να έχετε απώλειες. Αυτό δεν είναι μόνο στην τα προσωπικά, έχει να κάνει και στη σχέση με τα παιδιά, αν υπήρχαν προβλήματα δηλαδή με κάποιο σας παιδί, αν θέλετε να κάνετε μια κουβέντα, καλύτερα να αφήσετε να περάσει η σημερινή μέρα που είναι έντονη και να προχωρήσετε τις επόμενες ημέρες. Ακούς, Νατάσα μου, γιατί η κολλητή Νατάσα Παρθένος στείλε μήνυμα, οπότε ακούει. Α, και πάμε να δούμε τους ζυγούς που από αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουν να ευνοούνται ιδιαιτέρως και να τρέχουν βέβαια τα θέματα που αφορούν από τη μία πλευρά τις σχέσεις, σχέσεις προσωπικές, σχέσεις επαγγελματικές, συνεργασίες. Όλα αυτά με τη νέα σελήνη που είχαμε τα ξημερώματα θα σας απασχολήσουν ακόμη περισσότερο. Είστε σε φάση που θέλετε ούτως ή άλλως μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες να κάνετε συζητήσεις. Μπορεί να έχετε και κάποιες προτάσεις τις οποίες πρέπει να αξιολογήσετε σε επαγγελματικό επίπεδο ή να προχωρήσετε σε κάποιες συμφωνίες. Τα οικονομικά επίσης ωφελούνται ιδιαιτέρως μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη. Άρα κοιτάξτε και εκεί πώς μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι, είτε από κάποιους διακανονισμούς, κάποιες συμφωνίες οικονομικές. Όλα αυτά ευνοούνται ιδιαιτέρως και από την Αφροδίτη που κάνει αυτές τις ωραίες όψεις που είπαμε με το Δία και τον Πλούτονα, αλλά και από τον ήλιο που μπαίνει στο ζώδιο του Ταύρου την Παρασκευή. Από την άλλη πλευρά, Κρόνος ανάβρωμος, Πλούτονας ανάβρωμος, μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την οικογένεια, το σπίτι, με κάποιο τρόπο αυτό δείχνει ότι μέσα σε όλα υπάρχει ένα παρελθόν το οποίο με κάποιο τρόπο σας κρατάει λίγο μπλοκαρισμένους ή δεν σας αφήνει τέλος πάντων να δείτε και τα καινούργια πράγματα που σας συμβαίνουν χωρίς να σκέφτεστε ότι στο παρελθόν δεν είχαν πάει πολύ καλά τα πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνετε, να διαχωρίσετε δηλαδή το παρελθόν με το τώρα και να δείτε ότι ναι μεν μπορεί να μην πήγαν καλά κάποια πράγματα τότε, αλλά και εσείς έχετε αλλάξει πια. Δεν είναι το ίδιο, άρα μπορείτε να τα διαχειριστείτε με πολύ καλύτερο τρόπο.
πω. Αυτά και για τους ζυγούς. Σήμερα γίνεται χαλασμό στο Instagram. Αλήθεια. Πρέπει να πει οπωσδήποτε να μπει να τα γράψει. Ωραία, λοιπόν. Αυτά. Θα το κάνω μετά. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσω να κάνω κι εγώ live streaming. Γιατί. Ναι, τι σου είπα να μην κάνει. Εσύ. Όχι, δεν σου είπα πει εγώ να κάνει. Και ο σκηνοθέτης. Τους έδωσα και τους τρεις. Εγώ δεν είπα ποτέ. Και τους τρεις. Αφήστε τα ποτέ εγώ και τα ποτέ εγώ. Τώρα τα ακούω, δεν καταλαβαίνω. 901-901 κυρίες και κύριοι, 4444 ή KK και ενώνυμα τεπώνυμο στο 54888. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα. Και φυσικά αυτό που θα συμβεί είναι ότι δύο από εσάς μπορεί να κερδίσετε, αν είστε τυχεροί, 5 αντικολλητικά τηγάνια τη σειρά Mediterranean. Ανοξείτε τα μαχαίρια 8 τεμαχίων και να πλήρεσετε ένα ξέρετε μαχαιροπύρου να στατινέ 30 τεμαχιών. Όλα αυτά προσφορά της εταιρείας Nava. Μια εταιρεία από το 1972 πιστοποιημένη ελληνική βεβαίως με όλα τα σκεύη και όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για την κουζίνα. 901-901-4444 ή KK και ενώ ο πόνιμός στο 54888. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά γυρνάμε για να ακούσουμε τους Σκορπιούς και τους υπόλοιπους λοιπούς συγγένειες. Εδώ, στη θεωρία το πέρα. Πρέπει κατευθείαν να πάμε στους Σκορπιούς. Έτσι, και μετά να συνεχίσουμε. Φυσικά γιατί μιλάμε για αυτήν εδώ την εβδομάδα που είπαμε ότι τρέχει τα πράγματα. Και ναι, με τρέξιμο μπαίνει η ζωή των Σκορπιών αυτή την εβδομάδα. Τρέξιμο και υποχρεώσεις, έτσι ξεκινάει. Γιατί είναι αυτή η νέα σελήνη που είχαμε τα ξημερώματα, είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το τρέξιμο και τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας από εσάς σε επαγγελματικό και καθημερινό επίπεδο. Ίσως και κάποια πράγματα που τα είχατε υπολογίσει όπως τα είχατε υπολογίσει, αλλά μπορεί να βγουν αλλιώς στην πορεία. Άρα έχετε να κάνετε έτσι και κάποιες κινήσεις, βελτίωσης τέλος πάντων στο κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με τη δουλειά. Αλλά στην πορεία κάπως τα πράγματα θα αρχίσουν να είναι λίγο πιο βατά, οι ρυθμοί δηλαδή κάπως θα πέσουν όσο πηγαίνουμε προς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και από την άλλη πλευρά βέβαια μπαίνει ο ήλιος στον Ταύρο και αυτό αν μη τι άλλο σημαίνει ότι περνάει μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις σας, τις προσωπικές σας σχέσεις, άρα από την Παρασκευή και μετά με κάποιο τρόπο η προσωπική σας ζωή γίνεται προτεραιότητα και επίσης, με κάποιο τρόπο μπορεί και να βελτιωθεί, αρκεί να κάνετε κι εσείς κάποια πράγματα για να τη βελτιώσετε. Έτσι, μην τα περιμένουμε όλα από το σύμπαν. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι για να βελτιωθούν τα πράγματα στη ζωή μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από την Παρασκευή και έπειτα, εκεί πέρα φωτίζεται το κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Άρα, φαντάζομαι ότι περισσότεροι Σκορπιοί και μέσα στον επόμενο μήνα θα μπείτε στη διαδικασία να δείτε λίγο καλύτερα τα θέματα των σχέσεων και των προσωπικών αλλά και των συνεργασιών. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Μα περίμενα ένα μπράβο, περίμενα ένα χειρόκροτο. Α, συγγνώμη, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους τοξότες που σαφώς κάποια πράγματα δεν τελειώνουν, όπως είναι η αγωνία ίσως για κάποια ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά σας και αυτό έχει να κάνει με τον Κρόνο που γυρίζει ανάβρωμος και τον Πλούτονα και αυτή την εβδομάδα και οι δύο αυτοί πλανήτες, οι αργοί αυτοί πλανήτες γυρίζουν σε φαινομενικά ανάβρωμη πορεία που σημαίνει ότι τα θέματα των οικονομικών θα σας απασχολήσουν. Παρόλα αυτά νιώθω ότι θα έχετε πολύ καλύτερη διάθεση και όταν έχετε καλύτερη διάθεση ακόμα και τα δύσκολα φαίνονται τέλος πάντων λίγο πιο βατά. Δεν σας πνίγουν, δεν νιώθετε τέλος πάντων να σας τυρανούν τόσο πολύ όσο σε άλλες περιόδους. Οι ρυθμοί στην καθημερινότητα μπαίνει και ο ήλιος στον Ταύρο, καταλαβαίνετε ότι αυξάνονται και πληθύνονται. Δηλαδή με κάποιο τρόπο δεν θα έλεγα ότι ξεκουραστείτε με τον ήλιο στον Ταύρο. Ο Ταύρος για εσάς είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει με δουλειά περισσότερο, με υποχρεώσεις, ευθύνες απέναντι στον εαυτό σας πρωτίστως, την υγεία σας, τη φυσική σας κατάσταση, δευτερευόντως απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι σας δίνουν δουλειά, δηλαδή τη δουλειά. Όμως είπαμε ότι όλο αυτό γίνεται με ένα λίγο πιο ανάλαφρο τρόπο
ή και με καλύτερη διάθεση από τη δική σας πλευρά να διαχειριστείτε όλα αυτά που μπορεί να σας τρέχουν αυτήν εδώ την περίοδο. Όσο για έρωτες, θα πούμε βέβαια περισσότερα αύριο για το ποιοι είναι ευνοημένοι, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε και αυτές τις όψεις της Αφροδίτης, που όταν μιλάμε για την Αφροδίτη μιλάμε για έρωτα και χρήμα. Θα δούμε αύριο αυτή την εβδομάδα ποιοι μπορεί να έχουν λίγη καλύτερη τύχη στο κομμάτι αυτό των ερωτικών και των οικονομικών. Σίγουρα αυτό που μπορώ να σας πω, αγαπητοί τοξότες, είναι ότι για σας, ειδικά στο κομμάτι των ερωτικών, από την επόμενη εβδομάδα και έπειτα ξεκινάνε πιο όμορφες μέρες και με περισσότερες εξελίξεις. Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς, που το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι λίγο πιο κουραστικό, λίγο πιο έντονο. Είναι αυτή η νέα σελήνη που είχαμε τα ξημερώματα, που τέλος πάντων, ειδικά για αυτούς που είναι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο, μπορεί να φέρνει έτσι μια μεγαλύτερη κούραση και ευθύνες στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Στην πορεία όμως το πράγμα αρχίζει και βελτιώνεται, στρώνει και βέβαια, σαφώς θα παίξει σημαντικό ρόλο το ότι μπαίνει και ο ήλιος σε ένα φιλικό ζώδιο προς το δικό σας, τον Ταύρο, την Παρασκευή. Άρα θα βοηθήσει τέλος πάντων και εσείς να είστε σε καλύτερη κατάσταση. Ξαναλέω, και αυτό ισχύει για όλα τα παρομητικά ζώδια, κρυούς, ζυγούς, καρκίνους και εγώκερους. Η έξοδος από το πιεστικό αυτό διάστημα που δημιουργεί ο άριστο ζώδιό σας, αγαπητοί εγώκεροι, και που προβληματίζει και τους άλλους της ομάδας σας, θα είναι οριστική μετά τα μέσα Μαΐου. Μέχρι τότε δηλαδή υπάρχουν ακόμα κάποιες ουρές αγωνίας και έντασης. Παρόλα αυτά είναι πολύ βοηθητική η θέση του ήλιου στον Ταύρο και σίγουρα θα στρέψει την προσοχή σας και σε πιο ευχάριστα πράγματα. Δεν θα είναι μόνο υποχρεώσεις, δουλειά, στεναχώριες κτλ. Μη μου πεις! Στο λέω. Και η ανάβρωμη πορεία του Κρόνου και του Πλούτωνα στο ζώδιό σας ουσιαστικά τι κάνει, σας βάζει σε μια διαδικασία δεύτερων σκέψεων, ουσιαστικά επανεξετάζετε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις, τη δουλειά και όλα αυτά τα οποία μπορεί να είχατε αποφασίσει να αναλάβετε μια δράση, αλλά τώρα ίσως παίρνετε το χρόνο σας να ξαναδείτε τι δράση θα είναι αυτή. Μάλιστα. Πάμε στους υδροχόους. Να πάμε. Συζητήσεις, επαφές, έχει μια έντονη κινητικότητα το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας για σας τους υδροχόους και μια μεγαλύτερη ένταση. Στην πορεία θα πέσουν οι τόνοι και θα ασχοληθείτε με πιο πρακτικά ζητήματα. Ούτως ή άλλως το ζώδιο του Ταύρου για σας, εκεί που θα περάσει ο ήλιος δηλαδή, έχει να κάνει με πρακτικά θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, τα θέματα των ακινήτων. Μπορεί με διάφορους τρόπους να σας απασχολήσουν αυτά τα ζητήματα από το τέλος της εβδομάδας και μετά. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα είναι καλύτερη και για το δικό σας ζώδιο. Ακόμη καλύτερότερη όμως είναι η επόμενη εβδομάδα, εκεί που θα περάσει και η Αφροδίτη στους διδύμους, άρα θα κάνει μια τονωτική ένεση τόσο στην αυτοπεποίθησή σας, όσο και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα προσωπικά, με τα ερωτικά, αλλά και τα οικονομικά σας. Περισσότερα περί των οικονομικών και των ερωτικών θα πούμε αύριο για όλα τα ζώδια. Εσείς έχετε κατά νου ότι μπορεί να πάνε καλά τα πράγματα αυτήν την εβδομάδα, αλλά η επόμενη εβδομάδα είναι αυτή στην οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε πιο άμεσα το θετικό στους πολύ καυτούς τομείς των οικονομικών και των ερωτικών. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που για τους ηχθείς γενικώς είναι μια εβδομάδα που φέρνει νέες ιδέες, φέρνει εξελίξεις σε θέματα δουλειάς, ενδεχομένως και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τους κόπους που μπορεί να έχετε καταβάλει το προηγούμενο διάστημα, κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο ή και στα θέματα των σπουδών. Για τους γεννημένους το τρίτο δεκαήμερο μπορεί να είναι πιο έντονη αυτή η εβδομάδα σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά, ειδικά το ξεκίνημά της. Μπορεί κάτι εκεί να υπάρχει λίγο πιο πιεστικό και θέλετε να το δείτε. Είμαι βέβαιη όμως, ακριβώς γιατί το ζώδιο του Ταύρου ταιριάζει με το δικό σας ζώδιο, το ότι θα μπει ο ήλιος στον Ταύρο θα σας δώσει αμέσως μία μεγαλύτερη όθηση στις εξελίξεις της καθημερινότητάς σας και θα βοηθήσει πάρα πολύ και στο κομμάτι της επικοινωνίας στις σχέσεις, αλλά και στο κομμάτι της επικοινωνίας σε επαγγελματικό επίπεδο. Δείτε τις ιδέες σας, δουλέψτε πάνω σε αυτές για να μπορέσετε πιο άνετα μέσα στις επόμενες ημέρες να τις παρουσιάσετε και εκεί που πρέπει να τις παρουσιάσετε και να δεχτείτε μεγαλύτερη στήριξη. Αυτά τα ωραία. Σας ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.
τα οποία είναι, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των όψεων που γίνεται αυτήν την εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε θερμά, θερμά. Και τώρα πάμε στο Λάμπρο το Βακιάρο. Γιατί ο Λάμπρος μας έχει φτιάξει, να ξέρεις, μία τοματόπιτα. Τοματόπιτα. Στο λεπτό. Για να ξέρεις. Δεν είναι απλώς μία τοματόπιτα. Είναι μία τοματόπιτα from Λάμπρος Βακιάρος. The master. Είσαι μάστορας. Είσαι ο δικός μας μάστορας. Είσαι ο master chef. Και βλέπεις ότι η Κατερίνα πιστεύω ότι έχετε εδώ να χαιρετήσει. Πάει πρώτα εκεί. Κατευθείαν. Τι φάση είναι αυτή. Εδώ δεν είναι το... Όχι, εδώ είναι το θέμα. Το θέμα, ο δημιουργός είναι το θέμα. Το αποτέλεσμα είναι έτσι, γιατί υπάρχει αυτός ο δημιουργός. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί ένα πλάνο, μπράβο, ένα τέτοιο πλάνο. Και μετά να πάρω το κομματάκι. Και μετά θα σας πω εγώ τι είναι αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, σήμερα έχω φτιάξει μια ντοματόπιτα της στιγμής. Είναι πραγματικά της στιγμής. Είναι μια εξαιρετική συνταγή, η οποία μας θυμίζει λίγο. Έχει αρώματα καλοκαιριού, οπότε είναι για την εποχή όπως θέλουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο που σας είπα. Χρησιμοποιούμε το τόσο απλά χωριάτικο από τις αλφαζήμες. Και νομίζω ότι είναι μια συνταγή που μπορεί να μην την έχετε ξαναδεί, γιατί συνήθως η ντομάτα έχει ένα θέμα. Επειδή έχει πολλά υγρά, μας πανιάζει τις πίτες. Οπότε θα σας δείξω έναν τρόπο σήμερα πώς θα τη φτιάξετε και θα σας βγει τέλεια. Πάμε να δούμε την κάρτα και ευθύς αμέσως θα σας εξηγήσω τη διαδικασία. Έχουμε και λέμε. Θα χρειαστούμε μία συσκευασία τόσο απλά με καλαμποκάλευρο από τις αλφαζήμες, 5 ντομάτες, 4 κολοκυθάκια τα οποία θα τα έχουμε τρίψει και θα τα έχουμε βάλει σε ένα τρίπ με λίγο αλάτι, 1,5 κουταλιά της σούπας βούτυρο, μισό φλιτζάνι σιμιγδάλι, 1,5 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 5 με 6 φυλλαράκια φρέσκο βασιλικό, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 120 γραμμάρια φέτα, 120 γραμμάρια τυρί Emmental και 2 αυγά. Να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή το έβγαλα το φούρνο, είναι λίγο ζεστή, οπότε όταν το κόψετε θα ανοίξει λίγο. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι είναι τέλεια. Δεν πρέπει να χάσει κανείς αυτή τη συνταγή. Είναι τέλεια. Κοιτάξτε πώς απλή είναι η διαδικασία. Εδώ στην ουσία θα κάνουμε μία παρόμοια διαδικασία με αυτή που κάνουμε όταν φτιάχνουμε μία μπεσαμέλ. Δηλαδή, θα έχουμε μία λιπαρή ουσία, δηλαδή το βούτυρο, μαζί με ένα άμυλο. Δηλαδή, στην μπεσαμέλ βάζουμε αλεύρι, εγώ θα βάλω ψηλό σιμιγδάλι. Αυτό είναι η βάση, λέγεται ρου στα γαλλικά. Εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι ανάλαφρο, έχει μέσα το βασιλικό το οποίο του δίνει ένταση, δεν έχει πολλά λιπαρά, έχει φέτα και το τυρί Emmental. Και με το κολοκυθάκι, πραγματικά, επειδή το βάζουμε ομό μέσα, βγάζει και αυτή την ωραία γεύση που έχει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Με το που λιώσουμε το βούτυρο, θα ρίξω μέσα το σιμιγδάλι. Πραγματικά, αυτή η διαδικασία θα σας πάρει 5 λεπτά. Δηλαδή, τώρα θα το κάνουμε στον αέρα. Θα ρίξω τώρα το σιμιγδάλι και θα το ανακατέψουμε. Το έχω βάλει περίπου στο 6 με 7. Με το που λιώσει το βούτυρο, θέλουμε ελαφρώς να καβουρδιστεί. Δηλαδή, θα το δούμε τώρα. Δηλαδή, θα σας το δείξω ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όσο αυτό εδώ προχωράει, θα σας πω το εξής. Τι έχω κάνει. Έχω πάρει 5 ντομάτες, τις έχω κόψει στη μέση και τις έχω τρίψει στον τρίφτη. Θες να το ανακατεύουμε εμείς αυτό? Όχι, όχι, το βλέπουμε. Μην αφωνήσει. Τις έχω τρίψει στον τρίφτη με την εξής διαδικασία. Όταν κόψουμε την ντομάτα στη μέση, η μία της πλευρά είναι η σάρκα και η άλλη πλευρά είναι η πέτσα. Πώς το λένε, η φλούδα. Ναι. Λοιπόν, την παίρνουμε την ντομάτα και την τρίβουμε πάνω στον τρίφτη, στο χοντρό, και στο τέλος μας μένει η φλούδα, την πετάμε. Άρα έχουμε μόνο το καθαρό το ζουμί. Σάρκα. Αν εσείς θέλετε να βγάλετε τα σπόρια, εγώ το προτείνω. Αλλά αν θέλετε να κάνετε πιο γρήγορα, μπορείτε να το κάνετε και χωρίς να βγάλετε τα σπόρια. Οπότε, ωραία, εδώ τώρα. Κάνουμε και την ντομάτα μας. Ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα να δείτε ποια είναι η διαδικασία και ποιο είναι το σκεπτικό. Αυτή τη συνταγή, επειδή κάνω πάρα πολλές πίτες και προσπαθώ συνεχώς να σκέφτομαι καινούριες ιδέες, είπα το εξής. Συνήθως στην μπεσαμέλ τι κάνουμε, βάζουμε το αλεύρι. Είναι και τόσο μέσα στην πίτα. Βέβαια, εννοείται. Είναι η παράδοση, πιστεύω, οι πίτες στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μαζί με το ρου συνήθως βάζουμε ένα υγρό στοιχείο, το οποίο στην μπεσαμέλ είναι το γάλα, και αυτό μας πίζει. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε εδώ μία. Το υγρό μας στοιχείο είναι η ντομάτα, την οποία την έχω τρίψει. Α, έτσι το κάνεις. Καταλαβες. Οπότε αυτό τώρα τι θα γίνει. Θα κάνουμε ένα στυλ μπεσαμέλ με σιμιγδάλι βούτυρο και την ντομάτα. Και μετά θα βάλουμε μέσα το κολοκυθάκι. Οπότε, κοιτάξτε τώρα. Εγώ εδώ είμαι σχεδόν έτοιμος. Τα βήματα είναι εξαιρετικά απλά. Ναι, εντάξει. Έχει λιώσει το βούτυρο. Βλέπω τώρα, κοίταξε, όταν αρχίζει και πιάνει λίγο εδώ κάτω, βλέπουμε ότι είναι OK. Λοιπόν, τώρα
Το έχω στο 8, θα ρίξω μέσα τη σάλτσα και θα ανακατέψω. Προσοχή, γιατί αν είναι πολύ καυτό μπορεί να μας κυλήσει λίγο. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα και το μπελτέ. Αυτό. Αυτό θα μας δώσει λίγο χρώμα και λίγο ένταση. Και... αυτό και αυτό το βάζετε, λες ερωτήσεις, το μπελτέ βάζουμε για αυτό. Ναι, ναι, για χρώμα και για, επειδή θα μας δυναμώσει τη γεύση της ντομάτας. Είναι πιο συμπυκνωμένη η γεύση που έχει. Μάλιστα. Άρα, τώρα, εδώ τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε να πάρει μία βράση και αυτό θα δείτε ότι αρχίζει και πίζει. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όσο αυτό πίζει, θα πάρω τα κολοκυθάκια τα οποία τα έχω τρίψει, τα έχω βάλει σε ένα σουρωτήρι και έχω ρίξει 2-3 πρέζες αλάτι, έτσι ώστε να βγάλουν τα υγρά τους, γιατί δεν θέλουμε η πίτα να έχει έξτρα υγρά, γιατί θα μας πανιάσει το φύλλο. Και αυτό το έχεις κάνει, γιατί αυτό το φύλλο είναι πάρα πολύ τραγανό. Άρα... είναι πάρα πολύ τραγανό. Αυτό και... αρχίζει και αρπάζει. Δεν αρπάζει. Όχι, εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Κάτω. Θα το χαμηλώσω λίγο εδώ. Έχει αρχίσει και. Δένει πολύ ωραία. Ακριβώς. Μπράβο. Κοιτάξτε τώρα. Έχω βάλει τα κολοκυθάκια και όπως βλέπετε έχει ζουμάκι από κάτω. Το οποίο αυτό δεν το θέλουμε για την πίτα. Θα στύψω έξτρα το κολοκύθι εδώ. Για να είμαστε 100% σίγουροι, έτσι. Ναι, και εγώ θα το ρίξω μέσα εδώ. Ανακατεύω. Αν συνεχίζετε να ανακατεύετε. Αυτό θέλουμε, κοιτάξτε τώρα πόσο νερό βγάζει. Πάρα πολύ νερό. Ναι, γιατί το κολοκυθάκι στο κέντρο έχει τα κουκούτσια που έχουν πάρα πολύ νερό. Γενικά έχει νερό. Αλλά το κεντρικό του κομμάτι είναι εξαιρετικά υγρό. Ωραία. Τελείωσα εγώ από εδώ. Λοιπόν. Πάμε. Πάω κι αυτό. Μέχρι στιγμή έχουμε κάνει 4-5 λεπτά. Και έχουμε κάνει και 4-5 βήματα. Σχεδόν τελειώσει. Κοίταξε, μπράβο, θα αλλάξει αυτό. Σούπερ. Τώρα, η διαδικασία έχει ως εξής. Όσο ο κρατερός ανακατεύει, έχει πήξει τέλεια. Τελείως. Ωραία, εγώ θα ψιλοκόψω το φρέσκο βασιλικό. Πραγματικά αυτό θα απογειώσει το άρωμα της πίτας. Έχεις δίκο, γιατί ακούγεται πάρα πολύ μέσα στη γεύση. Ναι, είναι μια άκρος καλοκαιρινή συνταγή. Κοιτάξτε τώρα, εγώ ψιλοκόβω τον βασιλικό. Δεν θέλω να το κόψω. Έλα, μάστερ μας. Να το κόψω πολύ. Εντάξει, θα το έχω και λίγα μεγάλα κομμάτια για τα θέλω μέσα. Ωραία, το έχουμε κλείνουμε το μάτι. Αυτή ήταν η διαδικασία, παιδιά, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Θα ρίξω μέσα 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Θα ρίξω μέσα τη φέτα, τα 120 γραμμάρια. Εδώ τώρα να σας πω το εξής. Ότι εσείς, αν θέλετε να κάνετε αυτή την πίτα με κάποιο άλλο φύλλο από τις αλφαζήμες, εξαιρετικά θα γίνει και με το χωριάτικο τυχή που έχει. Απλά εσείς πρέπει να διπλασιάσετε τη συνταγή για να έχετε γέμιση να σας καλύψει όλο το ταψί. Γιατί αυτό είναι ένα μισό ταψί σε εισαγωγικά. Με το που θα ανακατέψουμε τα τυριά. Κουραστικές. όχι. Θέλω να βάλεις αλάτι, πιπέρι να δοκιμάσεις και μετά θα βάλουμε τα αυγά. Γιατί εντάξει, όταν βάλουμε τα αυγά, καλό είναι να μην δοκιμάζουμε επειδή θα είναι ομά. Εγώ πάω κατευθείαν στην κατάψυξη. Αλάτι όμως θα βάλω όσο εγώ καταλαβαίνω. Βάλε όσο εσύ καταλαβαίνεις. Απλά να θυμόμαστε ότι επειδή η φέτα έχει αλάτι. Έχει αλάτι ήδη. Θέλουμε λίγο. Έχω παρατηρήσει ότι βάζω πολύ λιγότερο από ό,τι βάζεις εσύ. Ναι, εντάξει. Από σένα μαθαίνω να βάζω σωστό αλάτι, γιατί εγώ έβαζα λίγο. Κοιτάξτε τώρα πόσο απλά, πραγματικά αυτή η συσκευασία τόσο απλά είναι τόσο απλά. Τα βήματα είναι τα εξής. Η πίτα γίνεται με τρεις κινήσεις και εδώ έχουμε πάρει 5 λεπτά. Άρα. Τώρα δοκιμάζουμε. Έτσι. Τώρα δοκιμάζουμε. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Εδώ το πρακτικό της συσκευασίας είναι ότι το σκεύος το οποίο είναι μέσα, εδώ ψήνουμε. Δεν χρειάζεται να το βγάλουμε, να λερώσουμε άλλο ταψί και να πλένουμε αυτό μετά. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ καταπληκτικό. Πώς πάει, ήθελε λίγο αλάτι. Καλύτερα να βάλει όμως λίγο παρά να έχει βάλει πολύ. Δύο φύλλα. Το χωρίζουμε, βγάζω το μεσαίο. Σεφ, βάζω και τα αυγά τώρα. Βάλε τα αυγά, τα ανακατεύουμε και με το που τελειώσεις, αυτό που θα κάνουμε είναι, θα το βάλουμε μέσα στη βάση. Δεν χρειάζεται λάδωμα, τα φύλλα είναι έτοιμα λαδωμένα. Δεν χρειάζεται να ξεπαγώσουμε το φύλλο. Από την κατάψυξη απευθείας στο φούρνο. Πραγματικά σε τίποτα χρόνο. Σε τίποτα χρόνο. Τέλεια. Όσο το ανακατεύεις εσύ, εγώ θα βάλω αυτά πίσω. Τα αυγά, να κάνω μία χαζή ερώτηση που κάνω εγώ. Γιατί τα βάζουμε? Ερώτησης. Όχι. Τι? Γιατί δεν τα χτυπάμε εκτός? Ναι, δεν να τα βάλουμε. Μπορούμε να το χτυπήσουμε. Α, δεν έχει διαφορά. Όχι. Λοιπόν, εγώ εδώ είμαι έτοιμος. Μάλιστα. Μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και είμαι έτοιμος. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα το ρίξω κεντρικά. Το κέντρο το φάει μου σήμερα. Να το ρίξω κεντρικά. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι. Το άρωμά του είναι καταπληκτικό. Κάνει να μπορούμε να πούμε το ίδιο. Λοιπόν, και δεν θέλω να το πιέσω στην άκρη, κοιτάξτε εδώ, θα το αφήσω μπόλικο, να έχει πιο πολύ στο κέντρο
Και βάζω το καπάκι του, τόσο απλά, και το βάζω στο φούρνο. 170 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. Οπ, κοιτάω εδώ τι έχουμε. Τι νοσπηρία είναι αυτή. Και ως διαμαγείας. Και ως διαμαγείας έχουμε την έτοιμη πίτα που έχω φτιάξει. Ξαναπείς πόσο τη βάζουμε. Το βάζουμε στους 170 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. Μάλιστα. Το εξαρτάται και από το φούρνο σας, δηλαδή εσείς ξέρετε το φούρνο που έχετε. Εδώ δείτε, παιδιά. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Εγγύηση από τις αλφαζήμες. Αυτά είχα να πω εγώ. Μπράβο, Λάμπρο μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπορείτε να κάνετε όλοι βουρ, όποιος προλάβει, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτική πίτα. Πεντανόστιμη, πολύ εύκολη και πολύ υγιεινή. Λοιπόν, τελικά. Δεν έχει τώρα, τα πολύ βασικά. Θα φάνε όλοι εδώ πέρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, εσείς κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά σε πάρα πολύ λίγο που θα επιστρέψουμε για να πούμε τα μυστικά του Μιλόξιδου, που πραγματικά είναι ένα μαγικό. Μαγικό. Το γνωρίζω και εγώ αυτό. Μαγικό. 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 Και φυσικά και θα έχουμε τώρα, και δώρα, πολλά δώρα, σε λίγο εδώ στη φωλιά των Κουκού. You're unbelievable. Σήμερα σε έχουμε ένα θέμα πραγματικά καταπληκτικό, γιατί το μιλόξιδο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένα απλό προϊόν. Είναι κάτι το οποίο έχει ευεργετικές ιδιότητες και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για τον οργανισμό μας. Και να σας πω και κάτι, το χρησιμοποιούν και οι μεγαλύτερες stars του Hollywood. Να πάρω, ας πούμε, Φέη μου. Η Φέη Πανόζα είναι μαζί μου, φυσικά. Καλημέρα. Και δημοσιογράφος lifestyle και blogger και απ' όλα. Καλώς ήρθατε. Δεν είναι μόνο η Σκάρλετ Γιόχανσον, δεν είναι μόνο η Κέιτι Πέρι, δεν είναι μόνο η Βικτόρια Μπέκαμ, είναι όλες. Μέγαν Φοξ, Τζένιφερ Άνιστον, πολλές. Τι γίνεται με το μιλόξιδο? Εγώ προσωπικά το έχω χρησιμοποιήσει για μύκητα στα πόδια και με έχει σώσει. Μου το έχει πει μια γιατρός αυτό. Ισχύει, ισχύει και για τα πόδια και για τα νύχια, ισχύει, γιατί είναι... Το μιλόξιδο είναι ένα από τα πιο οικονομικά φάρμακα στην ιστορία. Από τον Περικλή μέχρι σήμερα έχει πάρα πολλές χρήσεις. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει. Είναι καταπληκτικό και είναι πολύ οικονομικό. Πες μας καταρχήν άλλα πράγματα που κάνει το μιλόξιδο. Ποιες είναι οι ευεργετικές του? Πέρα από το ότι είναι αντισηπτικό και απολυμαντικό. Λοιπόν, αυτό θα αρέσει και στις γυναίκες. Βοηθάει στην... στο να ελέγξουμε την όρεξή μας. Αλήθεια, κάποιοι λένε ότι μειώνει και το βάρος, ωστόσο αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά, αλλά ελαττώνει την όρεξή μας για φαγητό. Έχει, είπαμε, αντισηπτικές ιδιότητες και αντιβακτηριακές ιδιότητες, βοηθάει στις καούρες. Βοηθάει γενικότερα αυτή να αποτυχθεί. Εδώ λέμε να ακουθεί τον πονόλεμο επίσης, ως λειτουργεί στον πονόλεμο. Μειοχαλαρωτικό. Ναι, βοηθάει στις κράμπες, γιατί έχει κάλιο το μιλόξιδο. Βοηθάει στις φλεγμονές, στα αρθρητικά, στις κλειδώσεις, δηλαδή αν φτιάξουμε, αν ποτίσουμε μια πετσέτα με ένα μέρος αποξίδι και δύο μέρες νερό και βάλουμε την πετσέτα αυτή στα σημεία που έχουμε πληγεί, έπειτα από αρκετές εφαρμογές θα δούμε διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε τις ευεργετικές ιδιότητες του μιλόξιδου. Είναι πάρα πολλές. Εγώ ήξερα μόνο για τους μύκητες, για να σου πω την αλήθεια, και τις αντισηπτικές ιδιότητες που έχει. Εσύ μας λες και άλλα κατά... Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις από δύο μέρη μιλόξιδο και ένα μέρος νερό για το σπίτι, καθαριστικό. Αυτό χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ή για τα τρόφιμα. Μπορείς να πλύνεις τα λαχανικά σου με μιλόξιδο. Και αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, ψεκάζεις τα πάντα στο σπίτι, τους πάγκους. Μπορούμε το ίδιο να το κάνουμε και για εμάς προσωπικά. Δηλαδή για τα μαλλιά μας. Ψεκάζουμε τα μαλλιά μας μετά το λούσιμο, ναι, για να έχουν λάμψη. Λάμψη, Ναι. Επίσης αντιμετωπίζουμε και την πικυρίδα με αυτόν τον τρόπο. Άκουτο. Ενώ δε βοηθάει και στις ψήρες. Υπάρχουν σκευάσματα, όπως ξέρουμε, με μιλόξιδο. Λοιπόν, για πάμε. Εδώ έχουμε το σπρέι λάμψη από το οποίο έχεις ξεκινήσει. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Μπράβο. Σπρέι λάμψη, αυτό... πώς το κάνουμε? Τίποτα. Δύο μέρη μιλόξιδο και ένα μέρο. Όταν λες μέρη, εννοείς κουταλάκια? Τι... Δηλαδή, αν βάλουμε κούπα νερό, εξαρτάται. Ναι. Θέλουμε να καθαρίσουμε το σπίτι. Για ποιο λόγο το θέλουμε? Θέλουμε για τα μαλλιά μας. Δύο μέρη και ένα μέρος. Μάλιστα. Νερό και ξύδι. Δύο κούπες.
Μία κουπά νερό. Μπράβο. Έτσι, για το σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Το βάζουμε σε ένα βαποριζατέρ και ψεκάζουμε. Και ψεκάζουμε. Για τα μαλλιά μας τα ψεκάζουμε όπως είπαμε. Αν θέλουμε για πρόληψη της πιτηρίδας ή για τη μετώπιση της, mm-hmm. ψεκάζουμε σε όλο το τριχωτό, τρίβουμε κλπ. Για μετά το μπάνιο, έτσι για να έχουν λάμψει τα μαλλιά μας, πάλι το ίδιο ψεκάζουμε. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φροντίσουμε τα κατοικίδια μας ως μια φυσική μέθοδος πρόληψης και θεραπείας κατά των ψήλων. Ναι, ναι. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία φυσική μέθοδος. Γιατί όχι και να το βάλουμε σε ένα μικρό ψεκαστηράκι, να το έχουμε πάντα στη τσάντα μας, να ψεκάζουμε τα χέρια μας. Βέβαια. Σαν απολυμαντικό. Για να απολυμάνουμε λίγο χεράκι εδώ. Εξαιρετικό. Λοιπόν, και να δείξουμε τώρα. Τι ωραίο. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε τώρα. Ένα αποτοξινωτικό ρόφημα για το πρωί, όπως είναι το λεμονόνερο. Ωραία. Για να προετοιμάσουμε το στομάχι μας για τη νέα μέρα, αλλά και για να το αποτοξινώσουμε, να αποβάλουμε τις τοξίνες της προηγούμενης. Εξαιρετικά. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε. Θέλουμε ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Οχ, το νεράκι μας δεν πειράζει. Ήταν ανοιχτό. Το νεράκι. Ωραία. Λοιπόν, ένα ποτήρι χλιαρό. Δύο κουταλάκια. Δύο κουταλάκια του γλυκού μιλόξιδο. Να πούμε εδώ ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε βιολογικό μη παστεριωμένο μιλόξιδο, το οποίο έχει κρατήσει τα ένζημά του και τα συστατικά του. Ωραία. Αυτό μπορούμε εύκολα να το πούμε. Πολύ εύκολα. Πού, σούπερ μάρκετ και τέτοια. Υπάρχουν σε κάποια σούπερ μάρκετ και σε βιολογικά καταστήματα κυρίως. Ωραία. Εγώ σου παίρνω το κανονικό μιλόξιδο, αυτό που παίρνω στο σούπερ μάρκετ. Είναι ακόμα καλύτερο να παίρνουμε το βιολογικό μη παστεριωμένο. Θα δούμε ότι κάτω έχει αυτό το ίζημα. Ναι. Όπου εκεί είναι όλα τα θρεπτικά συστατικά. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, έχεις βάλει και τα δύο κουταλάκια του γλυκού μέλι. Έτσι, στην κάρτα έχουμε ήχημο λαχανικών. Ήχημο λαχανικών για όσους δεν θέλουν να καταναλώνουν μέλι. Α, με αυτή την έννοια. Ναι. Ωραία, τέλεια. Να πούμε όμως, καλό είναι να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατάποση ή γαστρεντερικά προβλήματα, επειδή είναι πολύ όξινο, αποτελείται κυρίως από οξικό οξύ, καλό είναι να συμβουλευτούν τον γιατρό τους ή άνθρωποι που παίρνουν ινσουλίνη. Σωστό. Επίσης, αν καταναλωθεί σκέτο, δηλαδή δεν είναι αδιάλυτο με νερό, μπορεί να χαλάσει το σμάλτο των δοντιών μας. Γι' αυτό με καλαμάκι. Ωραία και αυτό. Μιλάμε όταν αυτό θα είναι αδιάλυτο. Λοιπόν, είναι για το πρωινό καθαρισμό του στομάχου. Και να φτιάξουμε λοιπόν και μια πάρα πολύ ωραία μάσκα ομορφιάς, όπως φτιάχνουν και οι Αστέρες στο Hollywood. Πώς κάνουμε μάσκα ομορφιάς με αυτό? Λοιπόν, παίρνουμε εννοείται μιλόξιδο. Βλέπετε εδώ πέρα και την τη δοσολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την μάσκα προσώπου για αποτοξίνωση. Ένα κουταλάκι του γλυκού είναι μιλόξιδο. Ένα κουταλάκι του γλυκού μιλόξιδο. Τώρα θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού Μπετονίτη άργυρο. Είναι προϊόν ηφαιστιακής έκρηξης. Το βρίσκουμε. Το βρίσκουμε στα ψαγμένα καταστήματα και φευγολογικά προϊόντα. Μάλιστα. Μπετονίτης άργυρος. Μπετονίτης άργυρος, ο οποίος αποτοξινώνει και καθαρίζει. Έχει πάνω από 70 ίχνοστοιχεία. Σε φαρμακεία το βρίσκουμε. Και σε φαρμακεία. Ωραία. Εννοείται. Και χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην παρασκευή μασκών για την ομορφιά, γιατί αποβάλλει βαρέα μέταλλα και τοξίνες από την επιδερμίδα. Και βάζουμε και μπορούμε, αν θέλουμε, να προσθέσουμε νερό, και ένα κουταλάκι ακριβώς του γλυκού νερό. Και αυτή η παστούλα τη βάζουμε στο πρόσωπό μας. Την απλώνουμε στο πρόσωπο όπως κάθε μάσκα. Και δεν μου λες, για πόση ώρα την αφήνουμε αυτή τη φέη? Συνήθως 15 με 20 λεπτά είναι όλες οι μάσκες. Α, ωραία. Τώρα και μετά βγαίνει εύκολα. Κάποιοι ναι. Εντάξει. Ναι, δηλαδή εντάξει, βάζει το σαπούνι. Όπως όλες οι μάσκες, καλό είναι η αλήθεια είναι ότι για οποιαδήποτε μάσκα βάλουμε, να μην χρησιμοποιούμε σαπούνι μετά. Όχι. Γιατί το σαπούνι αλληλεπιδρώ με τη μάσκα που έχει ήδη απορροφήθει, ναι, από το δέρμα. Το ξηραίνει πάλι. Γιατί ουσιαστικά έτσι ανακυρώνει τη δράση της οποιαδήποτε μάσκα. Οπότε νεράκι. Νεράκι, ναι. Χλιαρό νεράκι ή ό,τι θέλει η καθεμία. Χλιαρό νεράκι. Απλώς καλό είναι ότι κάποιες, επειδή το χρησιμοποιούν και ως φυσικό τόνερ, κατευθείαν στο πρόσωπο για την επιδερμίδα, να κάνουν ένα τεστ πριν το χρησιμοποιήσουν απευθείας στο πρόσωπο. Για παράδειγμα, εδώ, στο εσωτερικό του χεριού τους, να δούνε. Επειδή είναι πολύ όξινο, όπως είπα και πριν. Εννοείς σκέτο το μιλόξιδο. Ναι. Πολλοί και πολλές διάσημες το χρησιμοποιούν σκέτο ως φυσικό τόνερ. Εδώ μιλάμε τώρα για καταπληκτικά πράγματα. Μας είπες 1, 2, 3, 4. Καταπληκτικά πραγματικά. Μιλόξιδο,
φάρμακο σχεδόν. Σχεδόν. Είναι από τα πιο οικονομικά έτσι. Φάρμακα της αρχαιότητας. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας ιατρικής, το χρησιμοποιούσε για τους ασθενείς του. Θεή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά. Και πάμε να βρούμε πού είναι τα παιδιά τώρα. Πού είναι τα παιδιά. Εμείς τα παιδιά. Εδώ είμαστε. Στα καλύτερα. Εδώ είμαστε, γιατί τώρα πια που είναι άνοιξη. Ναι. Και έρχεται και το καλοκαίρι. Βέβαια. Τι στιγμή είναι, είναι η στιγμή αυτή που αρχίζουμε και ενδιαφερόμαστε και προσέχουμε ακόμα πιο πολύ τη διατροφή μας. Και πώς το κάνουμε και αυτό. Με το Πάσχα που έχει φάει πολύ. Φυσικά. Λίγο έτσι. Και πώς το κάνουμε αυτό με τα Crispies Παπαδοπούλου. Γιατί, πρώτον, να τα θυμίσουμε, να θυμίσουμε μερικά πράγματα. Έτσι. Εννοείται. Πρώτον, τα έχουμε σε τέσσερις γεύσεις. Τις βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι. Δεύτερον. Και έχουμε τη Χρύσα που πάντα είναι σε αυτή την κατάσταση. Ψάχνει όχι πότε μόνο. Θα έχουμε τα Crispies εδώ πέρα. Όχι μόνο Χρύσα. Έχουμε λοιπόν σύντομε σουσάμι ολική άλεση, ολική άλεση και χωρί προσθήκη ζάχαρη. Τέσσερι διαφορετικέ γεύσει λοιπόν, με όλα τα συστατικά να αναγράφονται. Χρύσα μου, ξέρω ότι με παρακολουθεί εσύ. Να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία ευανάγνωστα. Όμορφα και ωραία για να ξέρουμε τι τρώμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που έχουμε φτιάξει αυτά τα υπέροχα εδέσματα, συνδυάζονται με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους. Εδώ στη σαλάτα, που είναι πάρα πολύ ωραία, βέβαια, γύρω-γύρω-γύρω. Γιατί είναι και όμορφο. Δεν είναι μόνο πάρα πολύ εύγευστο το Crispies μας, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μέσα να το βάλουμε. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πολύ. Το σπάς, το βάζεις μέσα και το τρως μαζί με τη σαλάτα. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Τύπου. Γιατί έτσι παίρνει και λίγο από το. Βέβαια, από τη σοσ, από τη σαλάτα, έτσι μας όλο. Βέβαια. Και γίνεται ακόμα καλύτερο. Γιατί έχουμε πει ούτως ή άλλως ότι τα Crispies, τα οποία είναι πάρα πολύ εφρατά και τραγανά και έχουν και αυτό τον τρόπο να στέγονται πάνω έχουν τα υλικά. Έχουν την επιφάνεια. Την επιφάνεια που έχει. Δώσε τα κοντά τα μανιτάρια. Εσύ έχεις πάθει πλάκα με τα μανιτάρια. Με τα μανιτάρια. Με τα μανιτάρια μέχρι να τα φάει. Είμαι από τα Γρεβενά, είναι λογικό. Σωστά. Τα παίρνουμε το πρωί, τα τρώμε με τις σαλάτες μας, με τις σούπες μας, μόνα τους, καναπέ, στο τα σνακ, πάντα. Στο σνακ, ναι. Στο φαγητό μετά. Μια σακούλιτσα στην τσάντα μέσα, γιατί σε πιάνει μια λίγο ώρα στη δουλειά, τι θα φας, θα φας ένα Crispies, θα είσαι μια χαρά. Φυσικά, φυσικά. Και έχει από όλες τις γεύσεις, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί μπορείτε να πάρετε, ας πούμε, το πρωί μία και μετά το μεσημέρι λίγο την άλλη, το απόγευμα την άλλη, το βράδυ. Καταλάβατε. Τέσσερις. Τι άλλο μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι τέσσερις διαφορετικές. Και φυσικά μπορούμε να το κάνουμε με όλους τους συνδυασμούς. Με τυρί, με αλαντικά, με μανιτάρια καλή ώρα εδώ, με στη σαλάτα, με μαρμελάδες εννοείται, το έχουμε πει, με βούτυρα, με ό,τι θέλετε. Ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Crispies Παπαδοπούλου. Και βεβαίως, για αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι τόσο τέλεια, έχουμε τον διαγωνισμό μας, όπου. Ολόκληρο αυτό το καλάθι σε τσάντα. Σε τσάντα. Θα πάει. Αυτό με τα προϊόντα Παπαδοπούλου. Πόσα να δώσουμε, λέτε. Πόσα θέλετε να δώσουμε. Τρία θα δώσουμε. Τρεις τσάντες λοιπόν. Τρεις τσάντες. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο τώρα στο 211-01-68-678. Αυτό είναι το τηλέφωνο που θα χρησιμοποιήσετε. Οι τρεις πρώτοι θα πάρετε όχι μόνο αυτά τα υπέροχα Crispies για τα οποία μιλάμε τόση ώρα, αλλά και άλλα προϊόντα από Παπαδοπούλου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σας έχουμε φτιάξει δευτεριάτικο. Αυτό τυχερή. Είναι. Πολύ, πολύ. Εγώ αν βρω ένα άλλο τηλέφωνο και πάρω, θα μου στείλετε ένα καλάθι. Όχι. Αν δώσουμε ένα ό,τι υπάρχει εδώ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, όμως να δούμε, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ ωραίο ενδιαφέρον θέμα αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Τη μόδα μας. Έχουμε τη μόδα μας και μετά έχουμε και τη Λάουρα, η οποία θα έρθει. Οπότε θέλω να σας πω ότι θα πάμε να δούμε. Τη νέα συλλογή κοσμημάτων της Σοφίας Γεωργιάδου κάνει ένα. Ακολουθεί μια καταπληκτική τεχνική του σουτάζ. Το χρησιμοποιούσαν στη Γαλλία για τα επίσημα ενδύματα. Είναι ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο. Είναι έντονα τα χρώματά του. Δένουν πολύτιμες πέτρες με ημιπολίτιμους λίθους. Είναι κάτι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Και βεβαίως η επιμέλεια είναι όπως πάντα του Κωνσταντίνου Κασπίρη.
ακόμα, κυρίες και κύριοι, έχει τη διάθεσή σας για να πάρετε τηλέφωνο στο 901-901-4444. Είδα στην τεμήνη μας. Κάμα, κάμα και νότο να ματιμώνει μόσο στο 54-888. Και δύο από εσάς θα είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν αυτό το υπέροχο δώρο μας. Από την εταιρεία Νάβα βεβαίως. 5 ανοξείδωτα τηγάνια, 8 μάλλον τεμάχια σετ ανοξείδωτα μαχαίρια και ένα πλήρες σετ ανοξείδωτα μαχαιροπύρωνα 30 τεμαχίων και χωρίς άλλες περιστροφές, κυρίες και κύριοι. Ναι, πάμε να τη δούμε, γιατί έχουμε καιρό να τη δούμε καταρχήν εμείς από κοντά. Δεύτερον, μας είχε συνηθίσει να τη βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα πέρυσι και τώρα υπάρχει και μια ξαφνικά, απουσία, υπάρχει, καταλάβατε. Ναι. Πώς το έγινε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια στέρηση. Δεν πρέπει να δούμε σε ποια φάση της ζωής της και τι ακριβώς συμβαίνει με την κουκλίτσα αυτήν, τη Λάουρα Νάγκες. Φυσικά. Αυτή είναι. Πώς είστε, τι κάνετε, ένα ροζ κουφέτο, ένα ροζ κουφέτο και με τα μαλάκια κάτω, ούτε ένα κοτσιδάκι εδώ να μας τίμησες, τίποτα. Σου κάνανε ολόκληρη φωλιά εδώ πέρα για να θυμάσαι τα περσινά. Να τι άλλο να κάνουμε κι εμείς, Λάουρα. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Δεύτερον, δεν μου θυμίζατε τόσο πολύ το Survivor μου αυτό, αλλά μου θυμίσατε το Escape στην ΕΡΤ, διότι και εμείς εκεί είχαμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι, είσοδο, πιο γκαράζ, πιο industrial. Αυτό είναι έτσι λίγο πιο ζεστό. Είναι λίγο πιο κούκο. Αυτό είναι μια πιο φωλιά. Ναι, εντάξει. Ισχύει. Αλλά αισθάνεσαι πάρα πολύ άνετα εδώ μέσα και είναι η κατάλληλη τέλεια ψυχολογία που παίρνεις για την είσοδό σου. Τι καλώς κάνετε. Ήρθες. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή αυτό το Escape. Δεν ήταν. Πολύ ωραίο ήταν. Ήταν πολύ. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Τέτοια εκπομπή θα ήθελες να κάνεις, ας πούμε, αν σου λέγανε. Τι εκπομπή θα ήθελες να κάνεις στη τηλεόραση, Λάουρα. Κοίταξε, αν μου λέγανε να ξαναγίνει το Escape, θα το έκανα με χίλια. Ναι. Σίγουρα. Και νομίζω είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Να είχα προσπαθήσει να ξαναμπω έτσι λίγο στη διαδικασία να το επαναφέρω, αλλά δεν είχε κάτσει, δεν ξέρω. Πού θα το επανέφερες, πού θα ήθελες. Τηλεόραση, παιδί. Εννοώ, ρε παιδί μου, σε κάποιο κανάλι συγκεκριμένο έχεις πάει. Ναι, όχι, γενικά δεν είχα πάει επίσημα. Είχα κινητοποιήσει έτσι λίγο τις συζητήσεις. Μήπως βρε παιδιά, αφού η τεχνολογία είναι πολύ δυνατή και πολύ έντονα μέσα στην καθημερινότητά μας και φαντάζομαι ότι τότε δεν ήταν τόσο. Δηλαδή είχαμε ξεκινήσει τότε να λέμε «Α, στείλτε μας στο Twitter και στο Facebook μηνύματα» που δεν υπήρχε ακόμα στην ελληνική τηλεόραση. Ήταν γενικά τώρα αρκετά πρωτοποριακό και ήταν φανταστικό. Χαμός, τώρα χαμός. Θα έκανες πρωινό. Σου λένε, ξέρω εγώ, να έρθεις να κάνεις ένα πρωινό, να πας, ας πούμε, να αυτό, όπως έκανες παλιά. Παλιά. Νομίζω εξαρτάται από τον ρόλο ακριβώς, εξαρτάται από την υπόλοιπη ομάδα. Σίγουρα ήταν μια φανταστική και δυνατή εμπειρία. Σίγουρα είναι μια ζώνη η οποία είναι επίσης πάρα πάρα πολύ ωραία. Νομίζω έχουμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα σε και εβδομαδιαία και Σαββατοκύριακο. Νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Καλά, στην τηλεόραση έχουν έχει ο καθένας, επειδή μου μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα. Λέω, το δικό σου ιδανικό ποιο θα ήτανε. Ναι. Κοίταξε, το δικό μου ιδανικό είναι κυρίως να. Το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά στημένη η ομάδα. Να είναι με ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να συνεργαστώ, μπορώ να συνεννοηθώ, μπορούμε να έχουμε χημία επαγγελματική. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο το να κάνουμε και στο σπίτι παρέ. Φανταστικό θα ήταν να κερδίσω και άλλους φίλους. Αλίμονο. Δεν είναι όμως τόσο προτεραιότητά μου τη Σόνη και δεν πρέπει να γίνουμε κολλητοί. Αλλά να έχουμε πολύ καλές επαγγελματικές σχέσεις και να μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εξελιχθούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Κάποιος που σε ακούει τώρα μπορεί να σκεφτεί ότι δεν έχεις περάσει πολύ καλά και τα λες αυτά. Όχι, απλώς έχω περάσει. Είμαι 10 χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Έχω περάσει από διάφορες εκπομπές, έχω περάσει από διάφορα κανάλια και ζώνες και πια σε μια ηλικία των 27 μπορώ. Το λες σαν να είσαι 55 κομμάτια. Πόσο είσαι? 27. Εντάξει, κάπου εγώ εδώ φεύγω, παιδιά. Χάρηκα, τα λέω. Όχι, μην φύγεις, πού πας. Είπε κάπου εδώ στην ηλικία των 27. Κάπου, παπαστάλλευμα της γνώσης, η Σοφία, έχουν κάτσει μέσα μου, κατάλαβες. Είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι, αλλά περάσαμε 10 χρόνια, βρε παιδιά. Από αυτούς που σας αμπέρισε στο Survivor, ποιος θα έκανες εκπομπούλα μαζί? Ποιος θα ήθελες καθόλου να έχεις την ομάδα σου?
Αυτό δεν το σκέφτηκα καθόλου. Είδες να ήρθα εγώ για να σε βάλω στη διαδικασία. Ξέρεις, και αυτό κρατάς, πάλι. Κρατάς επαφή με κάποιους ανθρώπους από εκεί. Ναι, κρατάω. Με ποιους? Κρατάω επαφή. Με τους περισσότερους. Και μιλάμε στο τηλέφωνο και έξω όταν συναντηθώ. Δεν κρατάω κακίες και τέτοια. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Τα εντάξει όλα. Καλέ, ναι. Α, εντάξει. Όχι, αν μιλάτε, ρε παιδί μου. Δεν μιλάμε στο τηλέφωνο. Όχι, δεν μιλάμε στο τηλέφωνο. Μας είχε πει ότι με κάποιους δεν μιλάει όταν είχε κάνει εδώ τη συνέντευξη την πρώτη, γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Ναι. Και νομίζω ότι είχε πει από κάποιους από αυτούς που δεν μιλάει ότι ήσουν και εσύ μέσα. Γι' αυτό ναι. Δεν σε ρωτώ. Και είναι αλήθεια, λέει. Δεν λέει ψέματα σε αυτό. Όχι, δεν μιλάμε στο τηλέφωνο. Ούτε εγώ μιλάω. Ούτε εγώ μιλάω με τον Τάνο. Ούτε εσύ δεν μιλάτε. Όχι. Κάτι τρέχει ανάμεσά σας. Κακός και δεν μιλάς, ντροπή σου. Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύει. Απλώς αυτό δεν το λέμε τώρα δημόσια πολύ, πολύ για να μην δημιουργούμε θέματα. Και ίντρικες και τα λοιπά. Εντάξει. Όλο αυτό. Αλήθεια με ποιους, καλά, με τον Κοκκινάκη κάνετε παρέα. Με την Ευρυδίκη, με τη Σόφη, εντάξει, με την Ευρυδίκη και με τον Κωνσταντίνο κάπως. Εμπλέκεται αυτό, οκ. Okay. Λέει ότι πάνε παντού μαζί. Συνέχεται λέει αυτό το πράγμα, Ευρυδίκη. Έχεις τίποτα την Ευρυδίκη εσύ μόνη της? Ναι, στις πρόβες του Dancing with the Stars. Α, εκεί, μόνο γιατί προφανώς είχε μια άλλη δουλειά να κάνει. Δεν είχε έρθει ούτε μισό λεπτό ο Κωνσταντίνος στην πρόβα. Μπορεί η Ευρυδίκη και μόνη της. Πες να είναι πρώτη φορά και μόνη. Να σε ρωτήσω, εσύ το έχεις καταλάβει αυτό με την Ευρυδίκη και το Βασάλο? Όχι. Μάλλον ήταν η φάση που δεν έπαιρνε χαμπάρι ο ένας τον άλλον. Όχι, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δεν είχα ιδέα. Εσύ ποτσίδες έκανες. Εγώ έμπλεκα, ναι. Βασικά, δεν ήμασταν σε θέση ή αυτό που έτσι όπως το αντιλαμβανόμουν εγώ, ότι δεν έχεις το περιθώριο να σκεφτείς ερωτικά. Και όμως είχαν. Αηδία. Είσαι... Το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει εκείνη την ώρα, μάλλον εκείνες τις μέρες, μάλλον σε εκείνη την κατάσταση που πεινάς, διψάς, δεν είσαι καθαρός κτλ. Ναι. Είναι μάλλον να έχεις μια τέτοια διάθεση. Αυτό εννοείς. Όχι, ναι, δεν το σκέφτεσαι καθόλου αυτό. Εγώ τουλάχιστον και έτσι με τα υπόλοιπα παιδιά που το είχαμε σκεφτεί, το είχαμε συζητήσει. Ότι ρε παιδιά, βλεπόμαστε, αισθανόμαστε ο ένας τον άλλον σαν αδέρφια. Ναι, πραγματικά ναι, σαν αδέρφια. Ναι, βέβαια μετά, όταν συνηθίζεις αυτό το άπλυτο και το βρώμικο και το. Όλα και την πείνα, παύλα δίαιτα, γιατί προσπαθούσα να το δώσω σαν δίαιτα για να μην φρικάρω. Κάνεις ζωάρα. Κάνεις ζωάρα, ε. Ναι, αλλάζουν τελείως τα πράγματα. Είναι πανέμορφα το να κάθεσαι με τα αδέρφια σου νύχτα, βλέποντας το φεγγάρι, να ακούς τη θάλασσα και οπότε, τις άβρες και τα ποντίκια. Οπότε, όταν είπε ο Μιχάλης ότι το σκέφτεται να πάει, του είπες και εσύ με το καλό. Καλή επιτυχία. Βασικά. Βασικά, αφού γύρισα, του είπα ότι εύχομαι να το ζήσεις κι εσύ. Και το ζει. Και το ζει. Οπότε τον βλέπεις κάθε μέρα, φαντάζομαι. Ναι. Έτσι, γιατί του είπες ότι εύχομαι να το ζήσεις κι εσύ? Γιατί ήταν μια τόσο μοναδική εμπειρία που αλλάζουν τα πάντα μέσα σου. Αν μπαίνεις και με τη διάθεση να ψαχτείς εσωτερικά μέσα σου και είσαι έτσι θετικά προκατηλημένος ουσιαστικά, μπορείς να κάνεις τρομερή εξέλιξη. Και ένα πράγμα που είχα δει αφού αποχώρησα από το παιχνίδι και πέρασα έτσι λίγο ανάμεσα από τον Άγιο Δομήνικο, έβλεπα οικογένειες φτωχές, έβλεπα παιδάκια να φοράνε ίσα ένα μπλουζάκι και ένα, ούτε καν νομίζω, ένα σορτσάκι και ξυπόλυτα και να παίζουν με ένα άδειο μπουκάλι πλαστικό νερό και να είναι τα πιο ευτυχισμένα παιδιά που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και βλέποντας αυτό και ζώντας αυτό, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα μεταξύ άλλων. Να σε ρωτήσω. Ο Μιχάλης, παρόλο που του είπες, φαντάζομαι, όλο αυτό που μας είπες και εμάς, ότι γενικά εκεί το ερωτικό δεν παίζει, γιατί σε μια κατάσταση τύπου αυτή που μας περιέγραψες. Ο ίδιος είναι πολύ προσεκτικός όμως, μην τον πλησιάσει καμιά. Μην γίνει καμιά στραβή. Άσε που δεν έχουν μείνει κιόλας στην ομάδα του. Δύο άτομα, δύο κορίτσια μήνα. Δύο κορίτσια μήνα. Απίστευτο πώς αποχωρούν ένας-ένας. Κοίταξε να δεις, νομίζω αυτό το φόβο. Αφιερώνει αγώνες, κάνει δείχνει. Κάθε φορά δεν το κάνει, σαν να είναι πρώτη φορά. Είναι απίστευτο. Πάρα πολύ γλυκό. Αν τυχόν μπορούσε κι εσύ να το ζήσεις αυτό, θα βλέπεις πόσο γλυκό είναι. Όχι, γιατί. Δεν θα μπορέσει, γιατί εγώ έχω δύο παιδιά τα οποία είναι μικρά και τα δύο. Και δεν θα πήγαινε. Μεγάλη μου, καταρχήν δεν θα αντέχα εγώ. Δεν αντέχω εγώ μακριά από τα παιδιά μου. Και ειδικά από τη μεγάλη μου κόρη που θα καταλάβαινε κανονικότατα ότι λείπω, δεν τίθεται θέμα. Θα ήμασταν. Δεν γίνεται, δεν αντέχω. Δεν μπορώ εγώ. Η Αέλη νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενη να με πήγαινε. Έτσι άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Εγώ δεν θα έτρεχα. Όχι, τα αγωνίσματα.
Α, δεν ξέρω αν θα τα άντεχα, αλλά αυτό θα μ' άρεσε να το δω, εάν και εφόσον θα μπορούσα. Τις άλλες και τις άλλες συνθήκες. Δεν είμαι σε θέση καθόλου να πω τι θα κατάφερα και τι θα κατάφερα, αλλά ότι με εντριγκάρει η ιδέα αυτής της δοκιμασίας, ναι, χωρίς παιδιά. Αν δεν είχα, θα το συζητάγαμε, αλλά. Να. Δεν το συζητάμε. Σε καταλάβω. Να σου πω λίγο. Του έχεις πει, Μιχάλη, κανόνισε. Την πορεία σου. Και αφιέρωνε τις γυναίκες. Φώναζε Λαουρίτα, Λαουρίτα, γράφε το όνομά μου κάτω στην άμμο. Τι κατάσταση είναι αυτή. Δηλαδή, ειλικρινά. Όχι. Είναι ο μόνος που είναι έτσι εκεί πέρα μέσα, ε. Κοίταξε, ήταν. Και είναι προς έκπληξή μου, δεν το γνώριζα αυτό, ότι θα έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία. Πόσο μάλλον, παιδί μου, ότι. Τρία χρόνια γιατί τώρα είμαστε πάρα πολύ διακριτικοί. Ναι, ακριβώς. Γιατί ερχόσουν στις εκπομπές και δεν μπορούσαμε να σε ρωτήσουμε. Άκουγε Μιχάλης Μουρούτσος και όλοι. Θα μας δείρει, θα μας δείρει. Όχι, αλήθεια. Αλήθεια, τόσο φράω βγαίνω. Όχι, όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν μιλάω για τον Μιχάλη. Δεν μιλάω. Α, ναι. Μαμά, κορίτσι μου, αφού είστε μαζί, τι δεν μιλάτε. Δεν μιλάτε. Ήταν για να μιλήσει ο Μιχάλης μαζεμένα. Και μετά σε εθνικό δίκτυο Λαουρίτα, Λαουρίτα. Και λέω. Κατάλαβε. Πώς άλλαξε αυτό. Κάπως έτσι εξελίχθηκε αυτό πάντως. Δεν είναι μόνο από ό,τι έχω καταλάβει μέσα από τη συζήτηση του Συμβουλίου, ότι δεν είναι μόνο από την πλευρά του Μιχάλη ότι okay, διαχωριζόμαστε. Είναι μια ομαδική απόφαση όμως, η οποία προέρχεται από το γεγονός, από όλα αυτά τα περσινά που όλοι μεταξύ μας, ο ένας τα είχε με τον άλλον με άλλους δύο επίσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλες αυτές τις ιστορίες. Και με όλα αυτά που είχαν συμβεί πέρσι, όχι μόνο στο ερωτικό στα εισαγωγικά τομέα και τα υπόλοιπα και σαν χαρακτήρα, σαν συμπεριφορές, μπήκαν πιο διαβασμένοι φέτος. Οπότε θέλουν να προσέξουν. Δεν θέλουν να βγουν οι μισητοί της χώρας, ας πούμε. Πάντως. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που εσείς δεν ξέρατε, ήταν και η μεγάλη επιτυχία αυτού που έγινε πέρυσι, ενώ φέτος δεν είναι το ίδιο. Γιατί ακριβώς μπορείς να παρατηρήσεις ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες εγγραφές στο μυαλό των ανθρώπων, το παιδί μου, και είναι προετοιμασμένοι για πολλά πράγματα. Ενώ το περσινό αυτό το αυθόρμητο, που έγινε πραγματικά χαλασμός, βλέπεις ότι φέτος δεν τραβάει με τον ίδιο. Εντάξει, δεν μπορεί δεύτερη φορά, δεν μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο. Εντάξει, έτσι. Δεν είναι κιόλας ότι είναι μια τελείως αποτυχία. Δηλαδή, όχι, και από νούμερα, ας πούμε, μια χαρά πάει. Απλώς δεν πρέπει να το συγκρίνουμε με τα 70-80 τα περσινά. Σε όλη χώρα γι' αυτό, ρε παιδάκι. Ναι, εντάξει. Πάντα είναι όταν ξέρεις κάτι, είναι πολύ διαφορετικό από το να το ξέρεις. Αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Ισχύει αυτό. Εσύ έπαθες κανένα κλακάζ ερχόμενη πίσω με όλο αυτό που συνέβαινε εδώ και δεν το ήξερες. Με τα κοτσιδάκια σου ήρθες. Ναι. Πώς η αλλαγή αυτή από εκεί εδώ ήταν ένα σοκ. Δεν ήταν τόσο πολύ σοκ, διότι εφόσον επέστρεψα, ήμουν λίγο σε αυτό το κόσμο μου, στο Άγιο Δομήνικο, Ράστα, ήταν λίγο πιο χαλαρά και αθώα τα πράγματα. Κράτησες δηλαδή, μπόρεσες να κρατήσεις αυτή τη διάθεση λίγο. Αυτή ήταν η μεγάλη μάχη, ότι αυτά που έμαθες εκεί και πήρες μαζί σου, να τα ενσωματώσεις στη νέα παλιά σου καθημερινότητα και στις νέες αυτές συνθήκες. Το δουλεύω ακόμα. Το δουλεύω ακόμα γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να το χάσεις και να πεις «Α, είναι όλα τόσο ωραία και είμαι στα περιοδικά και ου». Θέλει λίγο προσοχή όλο αυτό το πράγμα. Θέλει λίγο προσοχή. Και είναι πιο ενδιαφέρον να το καταφέρει κανείς αυτό. Να βάλουμε μια ανατελεία, συγγνώμη, να πούμε τους νικητές μας βεβαίως για τα καλάθια μας. Έχουμε την Ιωάννα Γροπάλη, τη Ματίνα Μιχαλούδη, συγγνώμη, τη Δήμητρα Κορυφίδου. Αυτοί οι τρεις είναι. Ναι, ναι, ναι. Και για τον διαγωνισμό μας είναι η Βασιλική Καρακατσάνη και η Άννα Ντάρλα. Να ξέρετε όμως ότι δεν επαναπαύεται η Λαουρά μας, γιατί μόλις πριν από λίγο μας είπε ότι κάνει μεταπτυχιακό στο Digital Marketing and Management, σωστά. Το Marketing Management. Ναι. Marketing Management, ναι. Συγγνώμη. Και αυτό είναι πολύ υπέρ σου και μπράβο που σκέφτεσαι έτσι για τη ζωή σου. Είναι σε πολύ ευχαριστώ αυτό. Πάρα και πολύ. Ήθελα να το αναφέρουμε αυτό στον αέρα. Και βλέπω το ραδιόφωνο, σε ακούμε. Το ραδιόφωνο, σε λίγο κιόλα. Μία η ώρα, μία με τρεις καθημερινά στο Music 89,2 παρέα με το Χρήστο Κούτρα. Μπράβο, μπράβο Λαούρα. Να είσαι γερή δυνατή. Να σου πιάνουν τα πράγματα πολύ καλά, να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και Λαουρίτα, Λαουρίτα, θα ακούμε και πολύ καιρό ακόμα. Πάντα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας η Λαούρα Νάργιας. Εμείς εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα βεβαίως. Να σας ευχηθούμε ξανά καλή εβδομάδα. Η Φωλιά των Κούκου θα είναι πάλι μαζί σας αύριο στις 9 η ώρα. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί, προφανώς και πριν απ' όλα χαρούμενοι. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Star, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Και εγώ, όπως πάντα, θα σας ευχηθώ σε αυτό ακριβώς το σημείο της εκπομπής. Υγεία και πολύ αγάπη. Τα λέμε αύριο. Πολλά φιλιά από όλους μας. Γεια. Yeah.